Καλημέρα σας. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ τους έντιμους βουλευτές να δηλώσουν την παρουσία τους. Κύριοι βουλευτές, πάρτε τις θέσεις σας και δηλώστε την παρουσία σας, σας παρακαλώ. Να παρακαλέσω τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει απαρτία, έντιμε, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιπροσωπεία αποτελούμενοι από την κυρία Ελένη Μαύρου και τον κύριο Νίκο Ντορναρίτη συμμετείχαν στο πρώτο κοινοβουλευτικό φόρουμ της κοινοπολιτείας εν ώψη της διάσκεψης Απριλίου του 2018 των αρχηγών κρατών της κοινοπολιτείας. Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 26 Φεβρουαρίου ως την 1η Μαρτίου. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ο ρόλος των κοινοβουλίων για αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, η στόχη αηφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ, η παγκόσμια υγεία, η κλιματική αλλαγή, καθώς και η παράνομη διακίνηση ατόμων και η εκμετάλλευση παιδιών. Η κυρία Μαύρου συμμετείχε περαιτέρω σε ειδική συζήτηση σχετικά με την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και τον ρόλο του κοσμικού κράτους, ενώ ο κύριος Στορναρίτης πήρε μέρος σε ειδική συζήτηση για την αποτροπή των συγκρούσεων προς εδραίωση της ειρήνης στην κοινοπολιτεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή υπάρχει ένα σχέδιο ψηφίσματος εκ μέρους της Βουλής για καταδίκη της παράνομης δράσης της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αναφέρετων ενεργειακών της δικαιωμάτων εντός της ΑΟΣ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ειδικότερα της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Υπάρχει εισήγηση, όπως κατατεθεί σήμερα και προωθηθεί με την διαδικασία του επίγοντος. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, το σχέδιο ψηφίσματος κατατίθεται. Τα υπόλοιπα προτινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. Και αν δεν υπάρχει παρατήρηση, προχωρούμε και με αυτό το θέμα. Προχωρούμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο της ημερησίας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. Θα παρακαλούσα, αν δεν υπάρχει ένσταση, όλες οι εκθέσεις να θεωρούνται αναγνωστήσεις. Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται η περί Υπουργικού Συμβουλίου θέση Γενικού Διευθυντή Σχέδια Υπηρεσίας Κανονισμοί του 2018. Παρακαλώ την Γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή, ώστε να περιληφθούν σε αυτό πρόνοιες που να αφορούν την τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή και σε Υφυπουργείο, καθώς και να εξυγχρονιστούν οι υφιστάμενες πρόνοιες του. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής, ο κύριος Περδίκης και μετά ο κύριος Σιζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ψηφίζαμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, εμείς είχαμε καταθέσει και τροποποίηση στην Ολομέλεια, γιατί είχαμε θέσει και στην Επιτροπή Οικονομικών τη θέση ότι θα πρέπει η δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργείται, χωρίς να δημιουργεί δυσβάσταχτον βάρος για τα οικονομικά. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του οικονομικού βάρους για την θέση του Υφυπουργού. Οι λόγοι που δημιουργείται το Υφυπουργείο και η θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας είναι γνωστοί, δεν θα επανέλθω. Δεν κατανοούμε όμως γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου σε έναν Υφυπουργείο, να παίρνει μισθοδοσία ο διοικητικός επικεφαλής μιας μικρής διοικητικής μονάδας
που δεν έχει καμία σύγκριση με τις υπόλοιπες διοικητικές μονάδες που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενδεικτικά έχει λιγότερους από 100 εργαζόμενους, όταν τα άλλα υπουργεία έχουν πέραν των χίλιων, άλλα έχουν 4.000, άλλα 8.000 υπαλλήλους και διοικούνται από ένα γενικό διευθυντή. Αυτός ή αυτή θα έχει μια, θα διοικά μόνο 100 άτομα, ίσως και λιγότερα. Δεν θα έχει οποιοδήποτε περαιτέρω ευθύνη. Την ευθύνη θα την έχει όλη η υφυπουργός. Και όμως θα έχει τη μισθοδοσία που θα έχει ένας γενικός διευθυντής Υπουργείου. Σημειώστε, κύριε Πρόεδρε, ότι σύμφωνα με τον προπολογισμό που ψηφίσαμε, ο υφυπουργός Ναυτιλίας παίρνει λιγότερη μισθοδοσία. Είναι σε χαμηλότερη κλίμακα από τον Υπουργό. Λογικό. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα έπρεπε και ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας να παίρνει λιγότερη μισθοδοσία από τον γενικό διευθυντή ενός Υπουργείου. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Θα ψηφίσουμε σήμερα μια νομοθεσία που θα δημιουργήσουμε ακόμα μια θέση, υψηλόβαθμη θέση μέσα στο δημόσιο, με χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, εκεί που δεν χρειάζεται. Και επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, έχω πολύ βάσιμες πληροφορίες ότι η δημιουργία αυτής της θέσης είναι προπομπός δημιουργίας 5 επιπλέον θέσεων διευθυντών τμήματων σε αυτόν το τμήμα εμπορικής ναυτιλίας, που ως τώρα είχε έναν διευθυντή, Α15, να έχει 5 θέσεις διευθυντών, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το διοικητικό κόστος και σε αυτήν την τοποθέτηση, εμείς, σε αυτήν την εξέλιξη, εμείς είμαστε κάθετα εναντίον. Ναι στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ναι στον Υφυπουργό Ναυτιλίας, αλλά όχι σε δυσβάσταχτα βάρη πάνω στον κυπριακό λαό. Όχι περισσότερες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία σε υψηλό βαθμό για να παίρνουν κάποιοι προαγωγές χωρίς να παράγουν ουσιαστικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησε το λόγο πριν από μένα ο κύριος Νεοφίδου και έτσι θα τον παραχωρήσω ως πρόεδρο της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, όταν ήταν στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη δημιουργία υφυπουργείου, ο συνάδελφος ο κύριος Περδίκης είχε έναν διασμό να το στηρίξει για αυτήν την αιτιολογία που είχε μπει σήμερα. Και από αυτόν το βήμα είπε ότι ακούεται λογικόν και να το δούμε. Και πράγματι, όσα επιχειρήματα έχει πει, δεν υπάρχει αντίλογος. Πώς μπορεί ένας γενικός διευθυντής του συγκεκριμένου υφυπουργείου της Ναυτιλίας, που ουσιαστικά θα έχει υπό την διοίκησή του το τμήμα εμπορικής ναυτιλίας που μέχρι σήμερα είχε έναν διευθυντή Α15. Λογικό. Όμως υπάρχει και μια άλλη αρχή. Η αρχή που αυτή η Βουλή στην προσπάθεια εξυγχρονισμού και μεταρρύθμισης είπαμε την αρχή της εναλλαξιμότητας. Σήμερα έχουμε μόνο έναν υφυπουργείο. Εάν κάνουμε ένα σχέδιο υπηρεσίας για γενικών διευθυντήν υφυπουργείου με χαμηλότερη κλίμακα και δεν δημιουργηθεί οποιοδήποτε άλλο υφυπουργείο στο μέλλον. Και είναι ένας γενικός διευθυντής που έχει τα προσόντα και θα είναι 30 χρονών. Στα επόμενα 38 χρόνια θα παραμείνει γενικός διευθυντής του συγκεκριμένου υφυπουργείου. Παραβιάζοντας την αρχή της εναλλαξιμότητας στην πολιτική και στο οποιοδήποτε τομέα, πρέπει όχι μόνο διάστατα να βλέπουμε τα πράγματα, αλλά να τα ζυγίζουμε. Και ζυγίζοντας την δυνατότητα της εναλλαξιμότητας, για μας, την κοινοβουλευτική μας ομάδα, βαρύ παραπάνω από το επιχείρημα ότι θα γλιτώσω 5 με 7.000 ευρώ των χρόνων σε έναν κρατικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 8,5 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Με αυτά λέγοντας, έχω κλείσει την παρέμβαση μου. Ευχαριστώ. Κύριο Σιζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το νομοσχέδιο έχει δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι αυτή που αφορά το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Η ΕΔΕΚ στήριξε την ίδρυση του συγκεκριμένου Υφυπουργείου, γιατί ακριβώς η ναυτιλία είναι ένας από τους πλέον ζωτικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, από την ώρα που θα υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος σε αυτήν την υπηρεσία, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και κάποιος τεχνοκράτης, ο οποίος να μπορεί ακριβώς να ασκήσει τα καθήκοντα τεχνοκρατικού περιεχομένου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η θέση του διευθυντή είναι επιβεβλημένη.
Εάν και εφόσον όμως στη συνέχεια διαπιστώσουμε ότι ακριβώς αυτό θα ανοίξει ενδεχομένως τις πόρτες για να υπάρχουν πρόσθετοι διορισμοί και καινούργιες θέσεις που να δημιουργεί μια γραφειοκρατική διαδικασία που θα επιφέρει πρόσθετον οικονομικό κόστος στο κράτος, σαφώς και θα είμαστε αντίθετοι. Όσον αφορά τώρα τα θέματα που έχουν σχέση με τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι διευθυντές και η κατάργηση των προσόντων για τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και του Προγραμματισμού. Θεωρούμε ότι σε αυτήν τη φάση της οικονομικής κρίσης θα ήταν προς όφελος αυτών των υπηρεσιών οι γενικοί διευθυντές που ασκούν την τεχνοκρατική ουσιαστικά εργασία να είναι όντως οικονομολόγοι. Εάν στη συνέχεια δεν έχουμε τα προβλήματα της οικονομίας και μπορούν να είναι και άλλα άτομα, άλλου κλάδου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Από τη στιγμή που υπάρχει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος δεν είναι υποχρέωση να είναι οικονομολόγος, εμείς εκτιμούμε ότι θα ήταν προς όφελος της υπηρεσίας να είναι οικονομολόγος, γι' αυτό και δεν θα ψηφίσουμε τις συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου. Επίσης υπάρχει ακόμα μία αντίφαση στο νομοσχέδιο, το ότι ακριβώς ένα από τα προσόντα που τίθεται είναι ότι στα απαιτούμενα προσόντα της κατοχής μεταπτυχιακού διπλώματος σε οποιονδήποτε θέμα και διαζευτικά της ιδιότητας του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή άλλου αναγνωρισμένου σώματος ελεκτών. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής υπάρχει σε εκκρεμότητα η αναγνώριση ενδεχομένως άλλου σώματος ελεκτών και δυστυχώς παρατείνεται κατά άποψή μας αδικαιολόγητα η τελική απόφαση αν θα εγκριθεί ή όχι, θεωρώ ότι είναι λάθος να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη πρόνοια αυτήν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί δημιουργεί φωτογραφικές διατάξεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αυτήν την πρόνοια εμείς θα την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Εντάξει, μετά να μας βοηθήσει ο κύριος Ιζόπουλε πώς θα κάνουμε την ψηφοφορία. Ο κύριος Γιοργάλας. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλληλεγγύη στήριξε την θεσμική αλλαγή και την εισαγωγή του θεσμού των υφυπουργείων και πιστεύει σε αυτόν τον θεσμό. Γιατί μέσα από την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των πολλών που έχουν τα υπουργεία, οι υφυπουργεία θα βοηθήσουν να γίνει πιο ευέλικτη λειτουργία του κράτους. Όμως, ανησύχησα λίγο από την προηγούμενη δίδωλωση του κυρίου Νεοφύτου, που είναι και αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος, που είπε ότι αν δεν δημιουργηθεί άλλο υφυπουργείο, να μείνει ο υφυπουργός ναυτιλίας μόνος του. Εάν ξεκινούμε με τέτοιες προσεγγίσεις και αν δεν πιστεύουμε πραγματικά σε αυτές τις καινοτομίες που θα αλλάξουν τη λειτουργία του κράτους, τότε να σταματήσουμε δαμέ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτόν το βήμα πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργήσει υφυπουργείο πολιτισμού και το καλωσορίζουμε. Άρα, η διάσταση της αλλαξιμότητας έχει μια λογική βάση στα επιχειρήματα του κυρίου Νεοφύτου. Όμως εγώ θα παραμείνω στα επιχειρήματα του κυρίου Περδίκη, που νομίζω έχουν μεγαλύτερη αξία, γιατί πρέπει κάποτε σε αυτόν τον τόπο να αρχίζουμε από τα μικρά-μικρά, έστω από τις 5-6 χιλιάδες που θα γλιτώσουμε από τον έναν υφυπουργό, στους 10, ένα 50 και πολλά άλλα μικρά-μικρά που αν τα μαζεύουμε θα γίνουν μεγάλα. Η εναλλαξιμότητα θα μπορούσε να γίνει και μεταξύ των γενικών διευθυντών των υφυπουργείων, αν έχουμε πρόθεση να κάνουμε πολλά υφυπουργεία. Και δεν θα καρατομήσουμε την καριέρα κανενός, αλλά πάνω απ' όλα δεν θα καρατομήσουμε μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις τα οικονομικά του κράτους ξανά για να ξαναβρεθούμε στην ίδια δύσκολη θέση όπως τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την τροπολογία του κυρίου Περδίκη, σε αυτήν την λογική που ανέφερα προηγουμένως. Θεωρούμε ότι από την ώρα που ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου εξ αντικειμένου θα έχει λιγότερη δουλειά από ό,τι έχει ένας Γενικός Διευθυντής Υπουργείου και όπως θα αμείβεται ο Υφυπουργός με λιγότερες απολαβές από τον Υπουργό, έτσι πρέπει και ο Γενικός Διευθυντής να αμείβεται με λιγότερες απολαβές
από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και να εφαρμοστεί εναλλαξιμότητα μεταξύ των Γενικών Διευθυντών Υφυπουργείου που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Άριστος Δαμιάνο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση υφυπουργείων, ως κοινοβουλευτική ομάδα είχαμε θέσει ένα μεγάλο αριθμό από προβληματισμούς, αλλά και εισηγήσεις. Μέσα στα διάφορα που συζητήθηκαν ήταν και η ανησυχία μας αναφορικά με το θεσμικό ζήτημα της δημιουργίας υφυπουργείων και της συμβατότητα με το Σύνταγμα. Όμως επικράτησε η πολιτική μας εκτίμηση ότι ήταν μια αναγκαία, αν θέλετε, εξυγχρονιστική κίνηση και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει. Εφόσον δημιουργείται ένας νέος θεσμός, που ουσιαστικά ο υφυπουργός θα έχει χαρτοφυλάκιο Υπουργείου με τους περιορισμούς που τίθενται από τις διαδικασίες του Συντάγματος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι και εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία του. Και μπορεί να έχουν την αξία τους κάποια επιχειρήματα για εξοικονομήσεις. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας, έχουμε σε πάρα πολλούς τομείς τη δυνατότητα να κάνουμε εξοικονομήσεις και περισυλλογή, αλλά δεν πρέπει αυτό να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας της ίδιας της δημοκρατίας και των θεσμών, πόσο μάλλον που πρόκειται για έναν καινούριο θεσμό. Εμείς θεωρούμε ότι αν το επιχείρημα για την εναλλαξιμότητα είναι ορθό, και είναι ορθό, είναι μια γενική θέση για τους γενικούς διευθυντές ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η εναλλαξιμότητα, δεν μπορεί να δημιουργήσεις γενικούς διευθυντές δύο ταχυτήτων. Και αγγίζει για την πτυχή της εισήγησης για οικονομολόγο στο Υπουργείο Οικονομικών. Ακυρώνει εκ δευτέρου την ιδέα της εναλλαξιμότητας. Σημαίνει ότι η ΕΣΑΗ στο οικονομικό θα είναι οικονομολόγος ή δεν θα μπορεί να μετακινηθεί. Από εκεί και πέρα να πούμε και τα εξής. Έχουμε εμπεί στην Επιτροπή Οικονομικών ότι όταν πάρει πραγματικά σαρκάν και ωστά το συγκεκριμένο υφυπουργείο για το οποίο συζητούμε, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και για το οργανόγραμμα και για τον τρόπο λειτουργίας και ασφαλώς και θα ζητηθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για τις οποιασδήποτε θέσεις θα δημιουργηθούν. Και μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκτίμηση και τη συζήτηση και για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Εμείς υποστηρίζουμε τη λογική που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαρχία και πολλαπλότητα στις ίδιες θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τη λογική ότι δημιουργούμε μια θέση υφυπουργού, ο οποίος θα είναι ξεκρέμαστος χωρίς θέση Γενικού Διευθυντή. Και ασφαλώς στην πορεία του χρόνου, όταν θα επανέλθει η συζήτηση για τα άλλα υφυπουργεία, με βάση τις πραγματικές ανάγκες θα τα συζητήσουμε στη αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρίνος Μπουσούτη, σας παρακαλώ. Αφαιρέθηκε ένα αριθμός θέσεων από τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, διότι απευθύνεται σε υφυπουργεία που δεν είχαν ιδρυθεί. Ψηφίσαμε όμως κατά πλειοψηφία και ομόφωνα όλη η Βουλή τη θέση του Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου. Ο τίτλος της θέσης και η μισθοδοσία της θέσης είναι θέμα κρατικού προϋπολογισμού. Το σχέδιο υπηρεσίας που έχουμε ενώπιό μας είναι θέμα κανονισμού. Άρα, έχουμε ψηφίσει τη μισθοδοσία της θέσης Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου τον Δεκέμβριο και είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Και αυτό που απομένει τώρα είναι η διόρθωση που έρχεται του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή, έτσι ώστε να περιλάβει και τη νέα θέση που έχουμε εγκρίνει με τη μισθοδοσία της, για να μπορεί να τοποθετηθεί, όπως είχαμε αποφασίσει στον προϋπολογισμό, τη θέση Γενικού Διευθυντή. Τώρα, το σχέδιο υπηρεσίας που έχουμε ενώπιό μας έχει τρεις διαφορές με βάση το σχέδιο υπηρεσίας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η πρώτη διαφορά είναι ότι περιλαμβάνει την τοποθέτηση στο υφυπουργείο. Δεν υπήρχε προηγουμένως, διότι δεν υπήρχαν υφυπουργεία. Τώρα που εγκρίθηκε η θέση Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου, είναι λογικό να προσθεθεί σε υπουργείο ή σε υφυπουργείο. Η δεύτερη τροποποίηση που έχει ο σχέδιο υπηρεσίας είναι ότι ζητά απαραίτητος να υπάρχει μεταπτυχιακών προσών, που έχω την εντύπωση ότι το προηγούμενο δεν αναφέρεται σε μεταπτυχιακών προσών. Δηλαδή ζητά αυξημένα προσόντα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Και η τρίτη διαφορά που υπάρχει είναι ότι ενώ το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας που μιλούσε για τοποθέτηση σε υπουργεία ή στη γενική, στο πρώην γραφείο προγραμματισμού, είχε μια σημείωση μέσα
που ανέφερε ότι αυτοί που τοποθετούνται στο Υπουργείο Οικονομικών ή στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, πρώην Γραφείων Προγραμματισμού, θα πρέπει απαραίτητος από τα προσόντα που ζητούνται να κατέχουν εξειδικευμένα πτυχίο στην οικονομική επιστήμη. Το νέο σχέδιο υπηρεσίας αφαίρεσε αυτήν την πρόνοια, με αποτέλεσμα σήμερα οποιοδήποτε καταλάβει θέση Γενικού Διευθυντή, ακόμα και με πτυχίο ζωολογίας, να μπορεί να τοποθετηθεί Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Οικονομικών ή στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Θεωρώ ότι το τελευταίο κομμάτι είναι κάπως πισωγύρισμα και αν υπάρχει ευχέρεια να διορθωθεί, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα. Η άποψή μας είναι ότι στις δύο θέσεις, δηλαδή η σημείωση που υπήρχε προηγουμένως ότι για τις δύο θέσεις του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών και Γενικού Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού θα έπρεπε να ήταν απαραίτητο το πτυχίο οικονομικών. Όπως είναι σήμερα το νέο σχέδιο, περιλαμβάνει και το πτυχίο οικονομικών, όμως υπάρχει πιθανότητα αυτοί που προλαμβάνονται κανένας να μην έχει ή ακόμη να τοποθετηθεί ο Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας Φερρυππίν με οικονομικά και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών να τοποθετηθεί κάποιος που έχει πτυχίο στην αρχιτεκτονική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Λιλίκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσεις. Πρόεδρε, όταν ή όποια κυβέρνηση αλλά και το κοινοβούλιο να αποφασίσουν τη δημιουργία ενός υφυπουργείου ή περισσότερο, το κάνουν για να εξυπηρετήσουν κάποιους στόχους. Είτε για να αναβαθμίσουμε κάποιες υπηρεσίες όπως είναι του πολιτισμού που ήταν διαχρονικά υποβαθμισμένες, είτε για να δώσουμε έμφαση και να στηρίξουμε υπηρεσίες και τομείς της οικονομίας που έχουν προοπτικές και αποφέρουν σημαντικά εισοδήματα στον τόπο μας. Μόνο έτσι έχει νόημα η δημιουργία υφυπουργείου. Κατά συνέπεια, θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να δοθούν οι δυνατότητες σε αυτά τα υφυπουργεία να ανταποκριθούν στους στόχους και στους σκοπούς που και η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία θέλουν να εξυπηρετήσουν με τη δημιουργία τους. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεδομένο ότι θα έχουν Γενικό Διευθυντή τα υφυπουργεία. Και όχι μόνο για σκοπούς εναλλαξιμότητας. Εάν θέλουμε όντως όμως να περιορίσουμε το κόστος του δημόσιου αναφορικά με τη μισθοδοσία, δηλαδή το κόστος του προσωπικού, θα πρέπει να σκεφτούμε, και εγώ είμαι έτοιμο να το συζητήσω και να το στηρίξω, μείωση της μισθοδοσίας έκαστης κλίμακας, αρχής γενομένης κυρίως από τα ψηλά. Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών κλπ. Έχουμε μειώσει τις κλίμακες εισόδου, εισδοχή στο δημόσιο, αλλά οι υψηλές κλίμακες δεν έχουν ουσιαστικά μειωθεί. Αυτό πρέπει να πράξουμε. Και το να έχει τον τίτλο όμως του Γενικού Διευθυντή πρέπει να τον έχει με τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες ευθύνες. Όμως όποιος ενδιαφέρεται πλέον να αναλάβει μια θέση Γενικού Διευθυντή θα γνωρίζει ότι η θέση που θα αναλάβει δεν θα έχει την ίδια αντιμισθία που είχαν οι προηγούμενες κλίμακες. Όπως συμβαίνει ακριβώς με τους εισερχόμενους στην κλίμακα 8-10. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα προσόντα, θεωρώ ότι το κείμενο, η πρόταση της κυβέρνησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα έλεγα είναι και εξυγχρονιστική. Οι γενικοί διευθυντές, πιστέψτε μου, δεν έχουν να κάνουν με το πραγματικό αντικείμενο του Υπουργείου στο οποίο υπάγονται. Με αυτήν την έννοια, θα έπρεπε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου να είναι ειδικός για την ενέργεια, να είναι ειδικός για τον τουρισμό, να είναι ειδικός για το εμπόριο. Ο Γενικός Διευθυντής κάνει διοίκηση. Οι εμπειρογνώμονες είναι στις χαμηλότερες κλίμακες. Άρα δεν υπάρχει λόγος για τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή του Υπουργείου Οικονομικών να μπει όρος ως προσόν να είναι οικονομολόγος. Προς Θεού, διοίκηση κάνουν οι Γενικοί Διευθυντές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει να πρωτολογήσει? Αν δεν υπάρχει άλλος που θέλει να πρωτολογήσει, ο κύριος Λουκαΐδης. Πολύ συνοπτικά. Έχω ακούσει τη συζήτηση και προβληματίζομαι μαζί με τους συναδέλφους ως προς τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.
διερωτώ με καταρχήν αν έχει γίνει αυτή η συζήτηση εντός της Επιτροπής, γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα. Και αν δεν έγινε, γιατί δεν έγινε, και αν χρειάζεται να ξαναπάμε πίσω για να το συζητήσουμε ενδεχομένως. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει ένας ευρύτερος προβληματισμός. Πρέπει να γίνει ένας ευρύτερος προβληματισμός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε και για τα υπόλοιπα Υπουργεία. Στο Υπουργείο Υγείας χρειάζεται κάποιος να προέρχεται από το χώρο της υγείας. Στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός για να είναι εκεί. Της παιδείας να είναι εκπαιδευτικός. Γιατί στο οικονομικό κατά ανάγκη να είναι οικονομολόγος. Είναι το ερώτημα. Εάν είναι αυτή η λογική, δεν ξέρω αν τα συζητήσετε αυτά τα πράγματα, αλλά μπαίνουμε σε μια συζήτηση που πραγματικά έχει πολλές παραμέτρους και νομίζω δεν είναι για κανένα ζήτημα αρχής. Είναι το καλύτερο που θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα, αντιλαμβάνομαι. Αλλά αν κρίνουμε ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί για να καταλήξουμε κάπου, ίσως θα πρέπει να το δούμε παρακάτω. Για να είμαστε σίγουροι για το τι κάνουμε, δηλαδή. Αυτή είναι η απλή εισήγηση. Ο κύριος Κυπριανού. Ζήτησα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία του κύριου Λουκαΐδη, αλλά όχι για να προτείνω αναβολή της συζήτησης, διότι θεωρώ... Μα δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ότι δεν χρειάζεται να γίνει αναβολή της συζήτησης. Ποιος αποφασίζει την τοποθέτηση των γενικών διευθυντών στα διάφορα Υπουργεία? Η εκάστοτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να επιλέξει εκείνον τον οποίο θέλει να τοποθετήσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αν νιώθει ότι αυτήν την περίοδο τα δεδομένα είναι τέτοια που επιβάλλουν να έχει περισσότερες γνώσεις στον οικονομικό τομέα, θα διορίσει το συγκεκριμένο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Και ρωτώ τώρα, εάν από τους 11 Γενικούς Διευθυντές ή τους 13, 12, πώς είναι αύριο με τα Υφυπουργεία, δεν υπάρχει κανένας που έχει γνώσεις οικονομικά, τι θα κάνουμε? Να αλλάξουμε την νομοθεσία και να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο να είναι και αντισυνταγματική αυτή μας η απέτηση, διότι είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να τοποθετεί γενικούς διευθυντές σε υπουργεία, επαναλαμβάνω. Είναι αχρίαστη η συζήτηση, κατά την άποψή μου. Είναι εντελώς αχρίαστη αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα τελειώνουμε με τις δευτερολογίες. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, ο κύριος Περδίγης. Μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω αναφορά σε έγγραφο επίσημο της Κυπριακής της κυβέρνησης που κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής στις 22 Μαΐου του 2017. Για όσους διερωτούνται αν μπορεί να λειτουργήσει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας νυν Υφυπουργείο, χωρίς να γίνει ακόμα μια θέση Γενικού Διευθυντή. Ερωτήθηκε ο τότε υπουργός και απάντησε. Θα πρέπει να σημειωθεί ένα έγγραφο της κυβέρνησης του, το δικό μου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόσθετο κόστος για τη θέση Γενικού Διευθυντή θα είναι σε μακροπρόθεσμων επίπεδων μηδενικών, καθώς η θέση Διευθυντή Ναυτιλίας θα καταργηθεί με την κένωσή της. Οι λειτουργικές ανάγκες σε θέματα στελέχωσης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας θα καλυφθούν άμεσα από το υφιστάμενο προσωπικό στο Τμήμα Ναυτιλίας. Για τον λόγο αυτόν, η έναρξη λειτουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην παρούσα του μορφή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και γρήγορα, έλεγε ο Υπουργός, την επόμενη μέρα της έγκρισης του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή. Δεν υπάρχει λοιπόν κατά τον κύριο Υπουργό, που είναι πολύ σοβαρός κύριος, καμία ανάγκη να δημιουργηθεί θέση Γενικού Διευθυντή, γιατί με τον Διευθυντή Ναυτιλίας μπορούν να κάνουν κάλλιστα τη δουλειά τους. Κάλλιστα να την κάνουν τη δουλειά τους. Ούτε θέμα rotation υπάρχει, ούτε τίποτε. Μπορεί να λειτουργήσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Την επόμενη μέρα, μας έλεγε ο Υπουργός. Δεν χρειαζόμαστε Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας, μας έλεγε. Και όμως ήρθε, να έχει δίκιο ο κύριος Μουσούτας, έφερε εις τον προϋπολογισμό ακόμα μία θέση υφυπουργού για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Εψηφίσαν εκείνοι που εψηφίσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και δεύτερο λάθος και να συνεχίσουμε το λάθος. Εμείς σας υποδεικνύουμε ότι είναι λάθος αυτό που πάει να γίνει. Είναι απόφαση της Βουλής να αποφασίσει αν έχουμε δίκιο εμείς ή αν έχει δίκιο. Και δεν είναι 5.000 το χρόνο. Είναι πολλά περισσότερα. Η διαφορά της κλίμακας του Γενικού Διευθυντή που το Διευθυντή Τμήματος είναι πολλά πιο μεγάλη από τις 5.000 το χρόνο.
Κύριε συνάδελφε, εγώ θεωρώ ότι εξαντλήθηκε η συζήτηση. Να δώσω στο λόγο στον κύριο Ναβέροφ, αλλά θα παρακαλούσα τους άλλους δύο να αποσυρθούν. Ναι. Μισή ώρα για ένα θέμα απλών σχέδων υπηρεσία, νομίζω, πολύ. Ο κύριο Συνεοφίτου. Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, για να έχουμε όλοι τα σωστά δεδομένα. Ο συνάδελφος, ο άντρος ο Κυπριανού, μίλησε ότι συζητούμε τώρα να φέρουμε κάτι νέο στα σχέδια υπηρεσίας των γενικών διευθύντων. Η υποσημείωση που έχει αναφέρει ο κύριος Μουσιούτας υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Άρα δεν έρχεται κάτι τώρα όσον αφορά για τις δύο συγκεκριμένες θέσεις. Ταπεινά το λέω. Συμφωνώ με το επιχείρημα ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι διοίκηση που κάνει, αλλά στο Υπουργείο Οικονομικών τα πράγματα δεν είναι μόνο διοικητικά. Εμείς ως κόμμα δεχόμαστε την επιχειρηματολογία του κυρίου Μουσιούτα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν... Ταυτόχρονα. Υπάρχουν να σας προλαβαίνω. Δύο τρόποι να δοθεί ευκαιρία είτε να αποφασιστεί είτε να ξανασυζητηθεί. Ο ένας είναι αυτό που είπε ο κύριος Λουκαΐδης για μία εβδομάδα και να το δουν στην Επιτροπή Νομικών. Όμως υπάρχει ένα διαδικαστικό ζήτημα ότι ξεκίνησε ήδη η συζήτηση. Αν μπορεί να γίνει η αναβολή, από μας δεν υπάρχει ένσταση. Αν δεν μπορεί να γίνει και θέλει ο κύριος Μουσούτας να κάνει τροπολογία προφορική, μπορεί να γίνει. Θα ζητούσαμε από το Προεδρείο, έχει την εξουσία, έχει δυνατότητα, αν θα ήθελε, να δεχτεί αυτή την προφορική τροπολογία. Μάλιστα. Η προφορική τροπολογία ποια είναι, κύριε Νεοφίτου, ποιος θα μας την πει? Διότι τώρα έχουμε μία γραπτή τροπολογία από τον κύριο Μπερδίκη, έχουμε δύο σημεία για τροπολογία από τον κύριο Σιζόπουλο και... Ναι, και... Για να διορθώσει αυτό που είπαμε, θα πρέπει να μπει μια σημείωση στο σχέδιο υπηρεσίας ότι όσον αφορά όταν προκυρήσεται η θέση, ναι, όπως ήταν προηγουμένως, που σημαίνει με απλά λόγια όταν είναι η θέση για το Υπουργείο Οικονομικών ή για το Γραφείο Μουρασμού, απαραίτητα θα πρέπει να έχει πτυχίων οικονομικών. Πέντα σχέση έχει το... Μα τώρα συζητούμε για το... Παρακαλώ, κύριε. Εξαντλήθηκε το θέμα. Ξέρουμε να που θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν ξέρουμε. Κύριε Σιζόπουλε, πρώτα εσείς. Ένα λεπτό, κύριε Λιλίκα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι με την καταψήφιση της συγκεκριμένης πρόνοιας παραμένει σε ισχύ αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τι λέει αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα? Μάλιστα. Ότι για το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Προγραμματισμού, το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ισότιμων προσών θα πρέπει να είναι στα οικονομικά ή σε κλάδων των οικονομικών. Μάλιστα. Τα παραμείνω σε χρειά. Καταψηφίζοντας το συγκεκριμένη πρόνοια του νομοσχεδίου, παραμένει αυτό που ήδη υπήρχε. Άρα δεν χρειάζεται να μπει προφορική τροπολογία αυτή τη στιγμή. Είναι καταψήφιση της συγκεκριμένης πρόνοιας και μόνο. Και κλείνει το θέμα. Ο κύριος Λιλίκας. Νομίζω υπάρχει μια σοβαρή συγχύση. Δεν προκυρήσει το κράτος θέση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Ανακοινώνει θέση Γενικού Διευθυντή γενικά και αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο που θα τον τοποθετήσει. Απολύτως. Από εκεί και πέρα, εάν το Υπουργικό Συμβούλιο θέλει να λάβει υπόψη του ποιος έχει δίπλωμα οικονομικών ή στατιστικής ή είναι εξειδικευμένος στα θέματα υδρογοναθράκων, είναι δουλειά του Υπουργικού Συμβουλίου. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, μπροστά πηγαίνουμε πίσω-πίσω εμείς. Για κύριε Λουκαΐδη. Πρόεδρε,
Ο λόγος που είχα εισηγηθεί κάτι συγκεκριμένο νομίζω επιβεβαιώνεται η ανάγκη για να συζητήσουμε, γιατί συζητούμε ίσως ένα τεχνικό ζήτημα τελικά και όχι ουσιαστικό. Διότι εγώ διαρωτώ με, αυτή η πρόνοια απαγορεύει, όπως ήταν δηλαδή, απαγόρευε στην εκάστοτε κυβέρνηση να διορίσει σε αυτούς τους δύο ρόλους γενικούς διευθυντές πρόσωπο που δεν είχε το συγκεκριμένο πτυχίο. Απαγόρευε. Δηλαδή, κατά ανάγκη η κυβέρνηση έπρεπε όχι να προκηρύξει, να επιλέξει και να διορίσει πρόσωπο που έχει πτυχίο οικονομικών. Αυτό δεν συνέβαινε. Και αυτό θα ψηφίσουμε τώρα. Θα ψηφίσουμε για να διαγραφεί, για να παραμείνει ως έχει. Αυτό ψηφίζουμε. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την... Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έγινε μια αρκετή συζήτηση. Θα κάνετε τις τροπολογίες και θα δεχτώ και τις προφορικές. Και αν το αποτέλεσμα, κύριε Νεοφύτου, που βγαίνει, έχει πρόβλημα να διορθωθεί μετά. Αναβολή, όταν ξεκινήσει η συζήτηση, μπορεί να γίνει για 24 ώρες. Θέλετε να έρθουμε, έρθουμε αύριο, εγώ κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη. Εντάξει, γύρω δικαιούμαι να το δεχτώ. Ναι. Όχι, ο κανονισμός λέει ότι μπορώ να αποδεχτώ, κυρία Μαύρου. Κρατώ τους κανονισμούς. Θέλετε να μου πείτε ότι είναι σωστό, ναι, αλλά δεν εκφεύγω τον κανονισμό. Ναι, κύριε. Η άλλη επιλογή είναι να επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή για να συζητήσουμε το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να διορθώσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Εγώ αυτό. Ρωτώ με σε συνέχεια του προηγούμενου προβληματισμού, που προφανώς δεν έγινε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εάν δεν έχουμε γενικό διευθυντή, διότι δεδομένου ότι προκυρήσονται με γενικών τρόπων οι θέσεις, που έχει πτυχίων οικονομικών, μένει καινή η θέση του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών ή σε αυτήν την περίπτωση, για να αντιληφθώ εν τούτον που έχουμε μέχρι σήμερα. Αν μπορεί να ισχύει. Τι χρόνια στην νομοθεσία, μα... είναι λίγο παράλογε. Ναι. Λίγο παράλογε είναι. Η κυρία Ρωτοκρήτου. Κύριε Πρόεδρε, επειδή νομίζω ότι κατανοούμε όλοι που είναι το πρόβλημα, ταπεινή μου εισήγηση για να μπορούμε να ολοκληρώνουμε και σύντομα και έγκυρα και έγκαιρα την δουλειά μας. Επειδή η προφορική τροπολογία την οποία ανησυχήθηκε ο κύριος Μουσούτας πρόκειται για πρόνοια η οποία βρίσκεται στο υφιστάμενο, στην υφιστάμενο σχέδιων υπηρεσίας και είναι πολύ απλή. Και η εισήγηση του κυρίου Μουσούτα είναι αυτή η σημείωση, αυτή η επεξήγηση η οποία προνοεί για πτυχίων οικονομικών μόνο για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού να παραμείνει και να επανενταχθεί στο σχέδιο υπηρεσίας που έχουμε σήμερα εμείς για να ψηφίσουμε. Άρα εισηγούμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρόνοια σε ποιο σχέδιο υπάρχει, κυρία Ρωτοκρήτου? Στο υφιστάμενο, κύριε Πρόεδρε. Το υφιστάμενο για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Θέση Γενικού Διευθυντή κανονισμοί του 17. Είναι στην σελίδα 83. Ναι, το έχουμε εδώ, το έχουμε. Άρα, ίσως καλύτερα να παραμείνει στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, να το επανεξετάσουμε μετά που θα τελειώσουμε με τα υπόλοιπα νομοθετήματα. Να έχουν την ευκαιρία οι συνάδελφοι να έχουν μπροστά του τη συγκεκριμένη πρόνοια. Εγώ θα δεχτώ την εισήγηση τη κυρία Ερωτοκρήτου, που μοιάζει και με την εισήγηση του κυρίου Νεοφύτου φυσικά και την αποδοχή που έγινε, νομίζω και από άλλα κόμματα, να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, όχι για άλλη μέρα, αλλά για το τέλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και κάμετε τις συνεννοήσεις σας, παρακαλώ, και με το τμήμα προσωπικού, κύριε Νεοφύτου, όποιος να το κάνει. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και στο τέλος της συζήτησης να ξέρουμε ακριβώς τι είναι το σωστό να γίνει και να μένει μόνο η πολιτική απόφαση. Το υπαριθμό 2 θέμα είναι ο περί μηχανοκινήτων οχημάτων και τροχέας κίνησης, τροποποιητικός νόμος του 2018. Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Παρακαλώ τη γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να διορθωθούν λάθη τα οποία παρισέφρισαν κατά την τροποποίησή του το 2013 με τον περιμηχανοκίνητων οχημάτων και τροχέας κινήσεως τροποποιητικό νόμο του 2013 και τα οποία αφορούν τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Μάλιστα ομόφωνα που έχουμε ομιλητές συνήθως. Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. Άρθρα 1-3, κύριε Πρόεδρε.
Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. Αν είναι ομόφωνο, ψηφίστε 1-2. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 47 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 47 ψήφοι υπέρ, 48. 48-48. Τρίτη ανάγνωση. Ο περιμηχανοκίνητων οχημάτων και τροχέας κινήσεως τροποποιητικός νόμος του 2018. Ψηφίστε για το σύνολο, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 36 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 36 ψήφοι υπέρ. Για πού έπιανε οι άλλοι κάθονται, λέει, ψηφίσουν, δεν μου κάνουν. Όχι, όχι. Τώρα ψηφίσαμε, ήταν 48-48. Να ψηφίσετε ξανά, παρακαλώ. Γίνεται, γίνεται. Για να βρούμε ποιος είναι που... Συγγνώμη. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 44 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 44 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Το υπαριθμόν 3 θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2018, νόμος του 17. Παρακαλώ τη γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 222.765 ευρώ και έσοδα ύψους 289.010 ευρώ. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. Άρθρα 1-8, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 48 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 49 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 29 ψήφοι υπέρ, 19 εναντίον και μία αποχή. Εγκρίνονται τα άρθρα, τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2018, νόμος του 2017. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 48 παρόντες, 49 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 29 ψήφοι υπέρ, 19 εναντίον και μία αποχή. Το νομοσχέδιο εγκρίνεται σε νόμο. Το υπαριθμόν 3 θέμα είναι... Συγγνώμη. Καλό. Βαγγέλ, έχει καταψηφίσει και φέτος τον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να εξηγήσω με λίγα λόγια γιατί είμαστε εναντίον. Είναι διαφωνία ουσίας. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι έναν εργαλείο προώθησης και επιβολής μιας πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Κύπρο, με την οποία πολιτική διαφωνούμε. Διαφωνούμε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας που επιβάλλουν οι κυρίαρχες δεξιές κυβερνήσεις και δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτικές που προσεγγίζουν τους προϋπολογισμούς και την οικονομική πολιτική μόνο λογιστικά. Δηλαδή, ο στόχος είναι απλά να υπάρχουν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά δεδομένα, αναπτυξιακά δεδομένα και γενικά να μην λαμβάνονται υπόψη οι εύλογες ανάγκες των πολιτών. Εξού και με την επιβολή τέτοιων πολιτικών στην Ευρώπη και στην Κύπρο έχουν διευρυνθεί εισοδηματικές ανισότητες, έχουν αυξηθεί τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και πολλοί κόσμος οδηγείται στο περιθώριο. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εξού και εφαρμόζοντας αυτές τις πολιτικές έχουμε αύξηση και του κινδύνου φτώχειας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Γι' αυτό λοιπόν τους λόγους ουσίας το ΑΚΕΛ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κύριε Μαυρίδη, δεν δικαιούστε απαντήσεως, αιτιολόγηση ψήφο δικαιούται ο κύριος Στεφάνου και ούτε δικαιούστε να βάλετε το χέρι σας τόσο συχνά στην τσέπη. Την επόμενη φορά θα πούμε. Το λοιπόν.
8-3 ψηφίστηκε το υπαριθμό 4. Θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2017 νόμος του 2018. Παρακαλώ την Γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το έτος 2018, ο οποίος είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 9.968.624 ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 15.656.455 ευρώ. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Δεύτερη ανάγνωση. Άρθρα 1 έως 14, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 47 παρόντες, κύριε Πρόεδρε. 47 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνονται τα άρθρα. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε για το σύνολο του νομοσχεδίου σας, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 47 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 47 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπαριθμό 5 θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαγοράς του 2018, νόμος του 18. Θα διαβαστεί ο σκοπός. Έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαγοράς για το 2018, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 9.273.869 ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 8.362.356 ευρώ. Αν δεν υπάρχουν ομιλητές, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ποιος? Ο κύριος Δαμιανού. Ποιος θέλει να μιλήσει? Κύριος. Ναι, κύριε Δαμιανού. Κύριε Πρόεδρε, για 7 χρόνια μάθαμε να σηκώνουμε το χέρι μας. Ζητήσετε μας να πατούμε κουμπί. Να βρίσκουμε. Κοντά, ναι, ναι. Αν πήρα το λόγο, είναι για να πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, σε ό,τι αφορά στο τραπεζικό σκάνδαλο, κάνει πολύ οργανωμένη ενδελεχή δουλειά. Παρά το ότι αμφισβητούνται τα πρόστιμα που έχουν τεθεί, εν τούτης έχει τιμωρήσει τραπεζίτες για το τραπεζικό σκάνδαλο. Επήρα τον λόγο για να πω ότι κατά ανάλογον τρόπο να αναμένουμε επιτέλους επίσπευση των διαδικασιών για να λογοδοτήσουν πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης η υπέτειο του τραπεζικού σκάνδαλου. Κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι σήμερα. Δεύτερη ανάγνωση. Συγγνώμη, ο κύριος Περδίκης θέλει να μιλήσει. Θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Άριστος Δαμιανού για να πω ότι ναι, μεν η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει επιβάλει κάποια προστήματα σε τραπεζίτες, όμως μένουν ανοιχτά κάποια ερωτήματα που έθεσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών απέναντι στην Κεφαλαγορά, διότι είναι ένα ερώτημα πόσα από αυτά τα προστήματα έχουν πληρωθεί τελικά. Η πληροφόρηση μας είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί. Είναι ένα ερώτημα κατά πόσο θα προχωρήσουν. Το επόμενο ερώτημα, πολύ σημαντικό. Για αυτούς που δεν έχουν πληρωθεί τα προστήματα, εάν έχει προχωρήσει το επόμενο βήμα, που είναι ποινικό το επόμενο βήμα, και γιατί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις μυστηριωδώς η νομική υπηρεσία τις απορρίπτει. Δηλαδή δεν υπάρχει κατάλληλη φαίνεται συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαγοράς που βάζει προστήμο και έβαλε προστήμο όντως και συνεχίζει να βάζει και της νομικής υπηρεσίας που φαίνεται ότι δεν διεκπεριώνει το νομικό μέρος της υπόθεσης αυτής. Είναι θέματα τα οποία γέρθησαν στην Επιτροπή Θεσμών, ζητήθηκαν εξηγήσεις και ακόμα δεν εδόθησαν ούτε από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, ούτε από την νομική υπηρεσία και πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. Άρθρα 1-13, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να μου φέρετε. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 44 παρόντες, 45 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 45 ψήφοι υπέρ. Τρίτη ανάγνωση, εγκρίνονται τα άρθρα. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαγοράς του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε για το σύνολο. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 45 παρόντες, 45 ψήφοι υπέρ.
Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Να παρακαλέσω, όπως είναι σε ησυχία και τάξη οι βουλευτές, το ίδιο και άλλοι συνεργάτες εδώ, λειτουργοί της Βουλής, οι διαβουλεύσεις μπορεί να γίνονται εκτός της αίθουσας. Να παρακαλέσω να είμαστε σε τάξη. Το υπαριθμόν 6 θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Παρακαλώ την Γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2018, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 937.516.000 ευρώ και έσοδα ύψους 824.573.000 ευρώ. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Ναι, ο κύριος Θεοπέμπτου. Κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα το οποίο υπάρχει με την Αρχή Ηλεκτρισμού, για το οποίο δεν είναι οπωσδήποτε υπεύθυνη η ίδια η Αρχή Ηλεκτρισμού, είναι οι δεκάδες εκατομμύρια τα οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο για το δικαίωμα εκπομπής ρήπου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να δώσουμε περισσότερη σημασία. Δεν γίνεται, δεν ξέρω αν διαθέτουμε τα λεφτά, φυσικά πιάνουμε τα από τους καταναλωτές, αλλά από την άλλη η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει μέτρα για να βοηθηθεί τούτη η κατάσταση. Όσον αφορά τις ΑΠΕ που ήταν να μειώσουν την εξάρτηση πάνω στο πετρέλαιο, είχαμε στόχο σε 2 χρόνια ένα 13%, είμαστε στο 8%. Το καύσιμο το ενδιάμεσο το οποίο ακούμε, δεν το βλέπουμε. Που ήταν το φυσικό αέριο με λιγότερους ρήπους για να μειωθούν τα εκατομμύρια που δίνουμε κάθε χρόνο. Η εξοικονόμηση στα κτίρια που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, δεν την κάνει. Και μείναμε στο κομμάτι πάλι να πληρώνουμε ρήπους. Για τούτον τον λόγο, καταλαβαίνετε τη δυσκολία. Θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της ΑΕΚ. Αλλά καταλαβαίνετε τη δυσκολία του να ψηφίζεις έναν κοντήλι, το οποίο είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, το οποίο φεύγει μόνο και μόνο για να έχουμε το δικαίωμα να ρυπαίνουμε. Και πάνω σε τούτο η παράκληση μου είναι προς την Αρχή Ηλεκτρισμού, τουλάχιστον την εταιρική κοινωνική της ευθύνη να τη δείχνει σε περιβαλλοντικούς σκοπούς παρά οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, και από την πλευρά της ΕΔΕΚ, παρά το γεγονός ότι θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Πρώτη επισήμανση είναι τα 113 εκατομμύρια έλλειμμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός, το οποίο ουσιαστικά συνεχίσει ή θα εξαντλήσει όλα τα αποθέματα τα οποία έχει ο συγκεκριμένος ημικρατικός οργανισμός. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που έχει ήδη αναφέρει ο κύριος Θεοπέμπτου. Ενώ θα μπορούσαν σε συνεργασία και με την Αρχή Ηλεκτρισμού το κράτος να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικού περιεχομένου ως επιτοπλίστων και αυτά τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά σήμερα πληρώνουμε για να αγοράζουμε τους ρήπους λόγω της χρήσης του μαζούτ να τα είχαμε διαθέσει κυρίως για την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων που θα μπορούσαν να δώσουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στους κατοίκους των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών, αυτοί που είναι μόνιμοι κατοικοί και κυρίως μέχρι σε έναν ύψος που θα μπορούσαν ακριβώς να τους καλύψουν και μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Να υπενθυμίσω ότι παλαιότερα τους δίναμε επίδομα θέρμασης, κάτι το οποίο σήμερα δεν έχουν. Και είναι ένα μέτρο το οποίο έχουμε θέσει δημόσια από το 2008, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία απάντηση, καμία ανταπόκριση και καμία θετική δράση. Το τρίτο είναι το γεγονός ότι κατά καιρούς, λόγω και κυβερνήσεων αλλά και επιλογών, υπάρχει μια διαδικασία πρόσληψης στους ημικρατικούς οργανισμούς εργαζομένων, κυρίως για εξυπηρέτηση κομματικών, πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων. Και στη συνέχεια να καταβάλουμε εκατομμύρια για να υπάρξουν πρόωρες αφιπηρετήσεις. Βλέπω τώρα 8 εκατομμύρια για πρόωρες αφιπηρετήσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού, είναι 7 εκατομμύρια για πρόωρες αφιπηρετήσεις στη ΣΥΤΑ και αυτή η υπόθεση συνεχίζεται κάθε χρόνο με αυτά τα σχέδια. Κάτι το οποίο. Το έχω πει για τα 19 εκατομμύρια τους ρήπους. Λοιπόν, την ίδια στιγμή μου είναι πραγματικά λίγο δύσκολο να μην σχολιάσω το γεγονός ότι 6,5 και πλέον εκατομμύρια θα διατεθούν για αμοιβές τρίτων. Δικηγορικά, ελεκτικά έξοδα, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ένα ποσό το οποίο είναι τεράστιο. Γι' αυτόν ακριβώς εμείς θέλουμε να σημειώσουμε αυτά τα ζητήματα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι
θα είναι η τελευταία φορά που θα κάνουμε τέτοιες διαπιστώσεις και θα δούμε στο μέλλον να λαμβάνονται μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης. Κύριε Πρόεδρε, μελετώντας τους προϋπολογισμούς των ημικρατικών οργανισμών, έχουμε επισημάνει πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Το ένα το έχει αναφέρει ο συνάδελφος, είναι τα ταμεία συντάξεως. Όχι μόνο στην αρχή ηλεκτρισμού, σε πολλούς οργανισμούς υπάρχουν ελλείμματα στα ταμεία συντάξεως, είτε για λόγω κακών επενδύσεων, είτε λόγω του ότι οι οργανισμοί έπαιρναν τα χρήματα στους προϋπολογισμούς τους διαχρονικά και όπου υπήρχε και πρόνοια για να εισφέρουν στο ταμείο συντάξεως των εργαζομένων, αλλά τα χρησιμοποιούσα για άλλους σκοπούς. Εγώ θέτω θέμα ότι πρέπει να τερματιστεί πλέον η εγγύηση του Ταμείου Συντάξεως από τους ίδιους τους οργανισμούς. Διότι είναι μία τρύπα που δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι και θα διακινδυνεύουν σε κάποια φάση και ήδη οι οργανισμοί. Είναι που είναι δύσκολο να επιβιώσουν μέσα στον ανταγωνισμό. Και εδώ ακριβώς έρχομαι στο δεύτερο σημείο, το οποίο πολλοί συναδέλφοι αναφέρουν και υπάρχει και γενικά η αντίληψη ότι πρέπει οι ημικρατικοί να ασκούν κοινωνική πολιτική. Δεν είναι η δουλειά των ημικρατικών να ασκούν κοινωνική πολιτική, είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Κοινωνική πολιτική ασκείται από την κυβέρνηση. Εάν κάποιες ομάδες του πληθυσμού έχουν πρόβλημα, μπορεί η κυβέρνηση να τους στηρίξει, αλλά όχι μέσω των ημικρατικών. Διότι οι ημικρατικοί, κύριε Κυπριανού, έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν τον ανταγωνισμό. Αφού είναι δουλειά της κυβέρνησης να ασκεί κοινωνική πολιτική, ακριβώς εδώ είναι το θέμα. Όσον αφορά τις δαπάνες των ημικρατικών οργανισμών, κανείς δεν τολμά να αγγίξει αυτά που αφορούν τους εργαζομένους, τα οποία είναι υπερβολικά. Διότι πέραν από τους ψηλούς μισθούς, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και σε σχέση με τον δημόσιο τομέα, τη δημόσια υπηρεσία δηλαδή, αν εξετάσει κανείς τα ωφελήματα που έχουν οι εργαζόμενοι στους ημικρατικούς, είναι πολύ, όχι μόνο υπερβολικά, είναι και προκλητικά. Διότι έχουν και ωφελήματα, κύριε Γεωργίου, έχουν και ωφελήματα πέραν από τους μισθούς εφάπαξ και συντάξεις, έχουν και άλλα ωφελήματα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις διακοπές τους, τα δάνεια τους. Και ένα σωρό άλλα ωφελήματα τα οποία ανέρχονται στο 20% περίπου του μισθολογίου. Και έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Και εγώ λέω, πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι οργανισμοί στον ανταγωνισμό, αφού βλέπουμε ότι ένας μετά τον άλλον κλείνει. Και αυτοί που επιβιώνουν, είτε είναι σε μονοπωλιακό καθεστώς, είτε τρώνε σε εισαγωγικά τα αποθεματικά τους. Και μετά που θα τελειώσουν τα αποθεματικά, θα έρθουν να ζητούν άλλα χρήματα από την κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μην τολμούμε να... Ολοκληρώνεται, κύριε Μαυρίδη, διότι όχι πολύ ανάλυση, να ξεχάσουμε πότε να ξεκινήσαμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και πρέπει και ο κόσμος που μας ακούει να μας ακούει. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο. Δεν συμφωνώ ότι ο κάθε ένας πρέπει να μιλά όση ώρα θέλει, αλλά έχετε δίκιο. Ήθελα να επισημάνω αυτά τα πράγματα και θα τα επισημάνω κάθε φορά που υπάρχει ψηφοφορία για μικρατικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βότσης. Θα ξεκινήσω με όλη την αγάπη προς τον συνάδελφο, αλλά του έχω πει και στην Επιτροπή, εγκαλά να τα λέμε τούτα όλα που λέμε, αλλά από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μια απόσταση. Όποιος θέλει να περιορίσει είτε τα ωφελήματα, είτε τα παρεφερή ωφελήματα, είτε οτιδήποτε θέλει, κάνει πρόταση, πείθει πρώτα το κόμμα του ή την κυβέρνηση στην οποία ανήκει και φέρνει στην Βουλή και ψηφίζουμε. Το να τα λέμε ή για να τα λέμε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που υπάρχει αποχή μεταξύ, μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη. Επί της ουσίας. Αυτό θα υποστηρίξουμε βεβαίως τον προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Εμείς, σαν Δημοκρατικό Κόμμα, θέλουμε βεβαίως μια ισχυρή Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το ζητούμενο στην περίπτωση που συζητούμε τώρα, στην περίοδο που το συζητούμε, είναι ακριβώς να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες ώστε ο ημικρατικός οργανισμός που λέγεται Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το συντομότερο δυνατόν, να μπορεί να λειτουργήσει όχι σε μονοπωλιακό αλλά σε έναν ανοιχτό περιβάλλον και η υποχρέωση του Ιουλίου του 2019. Που θα είναι το άνοιγμα της αγοράς, να επιτευχθεί. Πιέζουμε όσο μπορούμε και στην Επιτροπή Εμπορίου, με ό,τι πρωτοβουλίες μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, αλλά και στην Επιτροπή Οικονομικών, ώστε σε αυτόν το χρονικό διάστημα να μπορεί να υπάρξει όπως πρέπει το άνοιγμα της αγοράς. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ είναι
συμβάλλει θετικά, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, προς την κατεύθυνση να υλοποιηθούν σωστά αυτά που πρέπει να γίνουν, την ίδια ώρα που θα πρέπει να ενισχυθεί και ο δικός της ρόλος με πράξεις πρέπει να γίνουν. Όσον αφορά το έλλειμμα, το οποίο όλοι το έχουμε εντοπίσει, προκύπτει λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές επενδύσεις κεφαλαίων της ΑΕΚ σε δράσεις περιβαλλοντικές. Υπάρχει κονδύλι 104 εκατομμύρια από τα κέρδη της ΑΕΚ, άρα φαίνεται σαν έλλειμμα εκεί στα έσοδα-έξοδα, το οποίο είναι για τη βελτίωση του σταθμού του Βασιλικού, που όταν ρωτήσαμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, αυτές οι επενδύσεις θα είναι να μετατρέπεται η μονάδα του Βασιλικού για να έχει μονάδα καύσης φυσικού αερίου και ταυτόχρονα μπουν αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, πάμε τα γνωρίζεις καλύτερα, γιατί είναι υποχρέωση μέχρι το 2020 να μπουν αυτές οι τεχνολογίες. Στοιχίζουν αρκετά, μας προβλημάτισε και εμάς το ποσό το τεράστιο, το οποίο και την επόμενη χρονιά θα χρειαστεί, γιατί δεν θα είναι σε ένα χρόνο που θα γίνει η δουλειά, όμως πρέπει να τα κάνουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εμείς θα υποστηρίξουμε και παρακολουθούμε την ΑΕΚ, ώστε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα βεβαίως για τον Κύπριο καταναλωτή, και εδώ θα είμαστε να τη σχολιάζουμε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στεφάνου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, είναι πολιτική του ΑΚΕΛ να στηρίζει τους δημόσιους οργανισμούς και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τόσο για την στήριξη και την ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και για την κοινωνία και τους πολίτες. Και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δημόσιους οργανισμούς που επιτελούν αυτό το έργο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια βελτίωσης, δεν έχει στρεβλώσεις που πρέπει να διορθώσει και ότι δεν χρειάζεται να εξυγχρονίσει τις διαδικασίες της έτσι ώστε να γίνει καλύτερη, γιατί πέραν από την διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει για την Κύπρο, την ίδια ώρα διαχειρίζεται και δημόσιο χρήμα και αυτό θα πρέπει να το κάνει με τον καλύτερον δυνατόν τρόπο προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Θα ήθελα έτσι 2-3 πράγματα να πω. Πρώτον, ρήποι, τους οποίους τελικά επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι πολίτες. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι τυχαία που έχουμε φτάσει στο 2018 και ακόμα η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να πληρώνει ρήπους γιατί παράγει ρεύμα με ένα συγκεκριμένο καύσιμο. Είχε επιχειρηθεί να έρθει φυσικό αέριο για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος πιο φτηνού και κάποιοι το εμπόδισαν. Το 2009 είχε γίνει μια καταρχή συμφωνία και κάποια κόμματα βγήκαν στα τραπέζια για να μην γίνει αυτή η συμφωνία, λέγοντας κιόλας ότι δεν συμφέρει και εμείς θα κάνουμε καλύτερη. Και όταν ανέλαβαν την εξουσία το 2013, υποσχέθηκαν μερικές φορές ότι θα έβρισκαν λύσεις προς το συμφέρον της οικονομίας, της κοινωνίας, των πολιτών, και ακόμα δεν είδαμε αυτή τη λύση. Άρα έχει μια ιστορία πίσω της το θέμα των ρήπων και πρέπει να ξέρουν οι πολίτες γιατί πληρώνουν πιο ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα για να πληρώνουμε και τους ρήπους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για το άνοιγμα της αγοράς. Είναι μια υποχρέωση που πρέπει να γίνει. Αλλά το ΑΚΕΛ θέλει να γίνει αυτό το άνοιγμα με όρους που να συμφέρουν στην οικονομία και να συμφέρουν και για τους πολίτες. Όχι με όρους που θα οδηγήσουν στην αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ήδη ταλαιπωρημένα νοικοκυριά, αλλά και στις ταλαιπωρημένες επιχειρήσεις. Και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ και είναι πρωτίστως ευθύνη ασφαλώς της εκτελεστικής εξουσίας. Το τρίτο που θέλω να πω είναι για τα ζητήματα των στρεβλώσεων και των διαφανών διαδικασιών. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα το οποίο υπάρχει στην έκθεση του Γενικού Ελεκτή που αφορά στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, που είναι πολύ χαρακτηριστικό για διαφανείς διαδικασίες. Η ΑΕΚ, με μια συμφωνία της οποίας το περιεχόμενο κανείς δεν γνωρίζει, έχει παραχωρήσει το δίκτυο της σε μια εταιρεία ιδιωτική
που ανταγωνίζεται έναν άλλον ημικρατικό οργανισμό, τη ΣΥΤΑ. Και ενώ θα έπρεπε να παρέμβει ο ρυθμιστής πρώτα απ' όλα, δεν τον είδαμε να παρεμβαίνει, ενώ αυτή η αναφορά γίνεται εδώ και κανένα δύο χρόνια, θυμάμαι καλά, στην έκθεση του Γενικού Ελεκτή, δεν είδαμε κανέναν αρμόδιον υπουργείο, καμιά αρχή, να παρεμβαίνει για να εξετάσει το θέμα. Βλέπουμε η ανταγωνιστική εταιρεία να βάζει πίεση πάνω στον ημικρατικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΤ. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Ο κύριος Μαυρίδης, κάθε φορά που μιλούμε για τους ημικρατικούς οργανισμούς, βγαίνει και κάνει παρατηρήσεις και προτάσεις. Θα επαναλάβω αυτό που ρώτησα και την περασμένη εβδομάδα. Απηχεί τις απόψεις του κόμματος του ή ίσχυε αυτό που είπε ο κύριος Νεοφύτου απαντώντας τη δική μου ερώτηση την προηγούμενη φορά, ότι απαντά πανεπιστημιακά, τοποθετείται πανεπιστημιακά ο κύριος Μαυρίδης? Δεν είναι θέμα να γνωρίζουμε εμείς. Αντιλαμβάνομαι, η ερώτηση είναι ρητορική, δεν χρειάζεται. Εάν είναι απόψεις του κυρίου Μαυρίδη συγκεκριμένες, οι πολίτες θέλουν να ξέρουν αν ο κύριος Μαυρίδης απηχεί τις απόψεις του συναγερμού στα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιωργάλας έχει τον λόγο. Ο κύριος Μιχάλης Γιωργάλας έχει τον λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η αλληλεγγύη θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, αλλά οφείλουμε να σημειώσουμε 3-4 θεματάκια τα οποία θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα. Σαφέστατα, κανένας από αυτήν την αίθουσα δεν θα ήθελε οργανισμοί όπως είναι ο Οργανισμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που είναι κοινοφελής οργανισμός, να ήταν έξω από τη δικαιοδοσία του κράτους. Γιατί απλούστατα αυτή η αγορά είναι μια αγορά η οποία αγγίζει και επηρεάζει κρίσιμα την οικονομία, την παραγωγή και την κοινωνία. Και η υψηλή τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο βεβαίως επηρεάζει και τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έναν μεγάλο λειτουργικό κόστος κάθε μήνα, κάθε διμηνία, στα έξοδα παραγωγής τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί. Την ίδια ώρα η Αρχή Ηλεκτρισμού δυστυχώς δεν εξυγχρονίζεται με αυτούς τους ρυθμούς που είναι αναγκαίοι για μια τέτοια υπηρεσία, μια τέτοια εταιρεία, η οποία αναμένεται να έχει δύο σημαντικά ραντεβού στα επόμενα χρόνια. Το πρώτο είναι η χρήση που θα πρέπει να γίνει της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής ενέργειας, η χρήση του φυσικού αερίου, και η δεύτερη, το άνοιγμα της αγοράς. Δύο σημαντικά ραντεβού για την Αρχή Ηλεκτρισμού, που δυστυχώς αυτό που διαπιστώνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι προσπαθεί να τα καθυστερήσει παρά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι έτοιμες οι υποδομές για το φυσικό αέριο την 1η-1η του 2020. Από όσα αναλύθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών, είναι φανερό ότι δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι ουσιαστικές εργασίες για να υλοποιηθεί αυτών των μεγάλων έργων, και υπολείπονται βέβαια κάποιοι μήνες μέχρι την 1η-1η του 2020. Ομοίως, τον Ιούλιο του 2019 πρέπει να ξεκινήσει η ελεύθερη αγορά. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς θα εξαρτάται μέχρι τότε ακόμα από υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού. Και εδώ διερωτάται κανείς τι ελεύθερη αγορά θα είναι, όταν ο βασικός πυλώνας που θα είναι ο ενδιάμεσος στην παραγωγή και στην κατανάλωση θα έχει υπαλλήλους του βασικού παίχτη που θα έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Άρα, για να ξεκινήσουμε όλα αυτά σωστά, θα πρέπει αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν με όρους διαφάνειας, με όρους ανεξαρτησίας και ουδετερότητας, διότι εάν τελικά συνεχιστούν τα πράγματα στην κατεύθυνση που είναι σήμερα η πορεία τους, τότε νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ουδέν καλό να μην γες κακού
και τα αναπαλή. Έχουμε τούτη τη διαφάνεια και εξυπηρετούμε τη διαφάνεια. Βάλαμε τις τηλεοράσεις μέσα στη Βουλή και τη Βουλή την δώσαμε μέσω των τηλεοράσεων στην κοινωνία. Αλλά παρατηρείται από έναν κόμμα να μιλούν 4-5, να μιλούν πολλές ώρες. Δεν αναφέρομαι, κύριε Γιωργάλα, στον τελευταίο ομιλητή, επειδή το κάνω το σχόλιο τώρα, δεν μιλώ για εσάς. Ναι, ναι. Απλώς σήμερα θα ζητήσω αυτοπεριορισμό. Από την άλλη Παρασκευή θα μπει περιορισμός, εκτός εάν ο αυτοπεριορισμός είναι ικανοποιητικός. Πρώτον, όσο το δυνατόν, αν το μιλάει και από τα μεγάλα κόμματα, ένας ή δύο εκφράζουν το κόμμα, δεν χρειάζεται να μιλούν 5-6. Δεύτερον, δεν μπορούμε να συζητούμε επαφορμή ενός προϋπολογισμού ή μιας λέξης και αναφοράς σε έναν ημικρατικό οργανισμό την πολιτική της κυβέρνησης για όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς. Και τρίτον, να είναι 2-3 λεπτά η παρέμβαση, γιατί και με τα πολλά που λέμε στην άποψη σου, με τα πολλά βασανίζεις. Η άποψη, για να με χάνεται κιόλας, αν πράγματι θέλεις, έχεις άποψη και θέλεις να την πεις, μπορεί να είναι σύντομη σε λίγες λέξεις. Και συνεχίζουμε να πείτε. Για τη διαδικασία να αντιλαμβάνουμε. Διαδικασία, βλέποντας στην οθόνη, είμαστε 4 ομιλητές από το Δημοκρατικό Σέρμο. Αν, ένα κατονόμασα όνομα για ευλόγους. Όχι, το κατονομάζω εγώ. Αν συμφωνούν και τα υπόλοιπα των κομμάτων, να θεωρήσουμε τη συζήτηση λήξασα και να μεταφέρουμε το έστω θέμα. Έστω και ένα να διαφωνεί, δεν μπορώ να το δεχτώ. Ως αυτεπάγγελτον το θέμα στην αρμόδια επιτροπή και να συνεχίσουμε εκεί τη συζήτηση. Κύριε Τωρναρίδη, αντιλαμβάνομαι από τις αντιδράσεις ότι δεν γίνεται αποδεχτή η σύγκυση σας. Ο κύριος Κουλά, ο Νούφριος, έχει τον λόγο. Προσπαθήστε να μένετε στα 2 λεπτά, σας παρακαλώ. Ιδιαίτερα όταν είναι και από τη θέση σας, πρέπει να είστε σύντομοι. Φυσικά δεν σημαίνει να σας ενθαρρύνω να έρχεστε εδώ για περισσότερον. Αυτό έχει και τη σημασία του. Ότι λέω κάτι από τη θέση μου, διότι δεν είναι ζήτημα που πάει σε ευρεία συζήτηση. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο που θέλω να πω είναι σχετικά με το έλλειμμα. Πάντοτε δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Άλλον ο προϋπολογισμός όπου οι επενδυτικές δαπάνες μπαίνουν σαν δαπάνη και πολύ σωστά, αλλιώς δεν μπορεί να εκταμιευτεί τίποτε. Και άλλον ο λογαριασμός κέρδος ζημιών όπου οι επενδύσεις δεν θεωρούνται σαν έξοδο. Συνεπώς και δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν προϋπολογισμοί ελλειμματικοί, αλλά οι μικρατικοί οργανισμοί που είναι μέχρι και σήμερα, ευτυχώς, κερδοφόροι. Το ίδιο είχαμε και με τη ΣΥΤ. Πρέπει να αφαιρεθούν οι επενδυτικές δαπάνες βασικά για να δούμε το λογαριασμό κερδοζημίου. Δεύτερον, να πούμε και μια καλή κουβέντα για τη ΣΥΤ, τη συγγνώμη την αρχή ηλεκτρισμού, που μείωσε τις βασικές ταρίφες πρόσφατα, που είναι και αποτέλεσμα μιας σωστής δουλειάς. Τρίτον, τα ταμεία συντάξεως όντως είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, κατά πόσον όταν υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα, θεωρώ πολύ σωστόν και δίκαιον στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου να αποδέχονται και οι συντεχνίες μια αύξηση των εισφορών των μελών τους, γιατί πρόκειται για τις δικές τους συντάξεις. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μια γενική ρύθμιση, έτσι. Τέταρτον, να πω επίσης μια άλλη σύγχυση που υπάρχει που αφορά τους ρήπους. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακόμα δεν είναι ανταγωνιστικές. Είναι και διακοπτόμενες. Πρέπει να ενσωματωθεί και το κόστος της αποθήκευσης. Δεν είναι ανταγωνιστικές. Γι' αυτό χρειάζονται σχέδια από το κράτος. Λίγο πιο κάτω έχουμε το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου οι πολίτες επιδοτούν με 42 εκατομμύρια αυτούς που έκαναν τα έργα, και πολύ σωστά, γιατί έχουν συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος. Όταν θα γίνουν πλήρως ανταγωνιστικές, και το ευχόμαστε πραγματικά, δεν θα χρειάζεται Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεν θα επιδοτά ο κόσμος για να γίνονται τέτοια έργα. Συνεπώς, ακόμα και σήμερα, αν βάλουμε που τη μια το τι χρειάζεται ως επιδότηση για να μειώσουμε αυτό που πληρώνουμε ως ρήπους, πιο μεγάλο.
είναι πιο μεγάλη. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Αλλά θα τα κάνουμε σταδιακά και με φιδόν και ενώσο γίνονται ανταγωνιστικές. Αν δεν βιαζόμασταν πριν 5 και 6 χρόνια να ταπανίσουμε ένα σωρό εκατομμύρια με αυξημένη τιμή επιδότησης, με αυτά τα 42 εκατομμύρια θα βάλαμε σήμερα τριπλάσια μεγαβάτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Μαυρίδης να απαντήσει στον κύριο Κουλά. Δεκαδεύτερα, και στον κύριο Κουλά θα απαντήσω. Απλά να του πω ότι το πλεόνασμα ή το έλλειμμα σε έναν οργανισμό, οι επενδύσεις. Παρακαλώ. Αν θέλετε να σας κάνω και κάνα σεμινάριο. Οι επενδύσεις δεν αφαιρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Είναι η απόσβεση που αφαιρείται. Μάλιστα. Αν κάποιος οργανισμός έχει έλλειμμα, δεν σημαίνει ότι είναι επειδή αφαιρέσαμε στις δαπάνες, τις κεφαλουχικές δαπάνες. Εν πάση περιπτώσει. Δεκαδεύτερα μόνο για τον κύριο Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, από όλη μπορεί να δέρει το γάρο, δέρει το σάμα. Θέλετε να έρθετε με τα επιχειρήματα σας να μιλήσουμε για την ύπαρξη ή όχι των ημικρατικών οργανισμών, να κοπιάσετε. Σας απάντησε και ο κύριος Γιωργάλλας. Στον εταιρική διακυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, η βασική αρχή είναι ότι ο εποπτευόμενος δεν μπορεί να εποπτεύει τον επόπτη. Το έχει πει ο κύριος Γιωργάλλας. Πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή που να μπορεί να εποπτεύει τον εποπτευόμενο. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό γινόταν. Γι' αυτό καθυστερεί η έλευση των κανόνων της αγοράς, της νέας αγοράς, όπου θα υπάρχει ανταγωνισμός. Και όταν θα υπάρξει ανταγωνισμός, θα δείτε πώς θα υποφεληθεί και ο καταναλωτής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν 23 πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κόσμος αγοράζει πακέτα. Όπως αγοράζει με το τηλέφωνο. Συνεχίσεις παραδείγματα από άλλες χώρες, γιατί μπορεί να με σου συμφέρει, κύριε Μαυρίδη. Σε άλλες χώρες. Μη συνεχίσεις από την Μητρόπολη να πω όλον αυτό. Σε άλλες χώρες όπου οι μικρατικοί έχουν μπει στον ανταγωνισμό, έχουν χρεοκοπήσει. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι κανέναν πολύ καθαρόν τον ημικρατικό να επιβιώνει. Ευχαριστώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο στόχος μας να κλείσουμε τους ημικρατικούς σε καμία περίπτωση. Αλλά να λειτουργούν σε κανόνες ανταγωνισμού. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Ανδρέας Κυπριανού, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. Πρέπει να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια στους πολίτες και αυτόν το ανέκδοτο περί κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών πρέπει να σταματήσει να ακούεται. Δεν μπορεί ένας οργανισμός από τη στιγμή που είναι μονοπωλιακός, έχει δικαίωμα. Αν είμαι τελειώσα, ρε Μαυρίδη, είπε στάζει να πω λίγο τα δικά μου με τον τρόπο που καταλάβει ο κόσμος. Όταν υπολογίζεις το κόστος σου και βάλεις συγκεκριμένο κέρδος, ανεξαρτήτως αν το κόστος σου είναι λογικό ή όχι, να μην είσαι κερδοφόρος. Αυτό όμως που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε σκοτώσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας διαχρονικά μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας στηρίζεται σε τρία βασικά πράγματα. Στο κόστος του χρήματος που είχαμε τα πιο ψηλά επιτόκια, στο κόστος της ενέργειας που είχαμε το πιο ψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και στο κόστος των εργατικών. Είπε ο φίλος μου ο κύριος Στεφάνου για το άνοιγμα της αγοράς και μου θύμιζε η συζήτηση της Cyprus Airways. Όταν θα κλείαμε τη Cyprus Airways, θα σταματούσαν να έρχονται τουρίστες στην Κύπρο και θα είχαμε τα γνωστά προβλήματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το άνοιγμα της αγοράς και η δυνατότητα προσφοράς από διάφορες πηγές αυξάνει τον ανταγωνισμό και μειώνει τις τιμές. Γι' αυτό και συμφωνεί και το κόμμα του στην Επιτροπή Εμπορίου και προχωρούμε με το άνοιγμα της αγοράς το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας το 2019. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας κάτι το οποίο υποβαθμίζομαι σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν και πράσινα συμφέροντα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όλη η Ευρώπη σήμερα μιλά για τα πράσινα συμφέροντα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πληρώνει ο φορολογούμενος πολύ ακριβά το κόστος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πρέπει να επικεντρωθούμε βεβαίως και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τρόπον και χρόνο που να μπορεί το κόστος προς τον πολίτη να είναι λογικό. Γι' αυτό, επειδή ξέρετε ότι όταν μιλούμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλα είναι άγια, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Λιλίκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τη συμβολή και τη συνεισφορά της ΑΕΚ και άλλων ημικρατικών οργανισμών στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας.
Ασφαλέστατα υπάρχουν σοβαρές προοπτικές βελτίωσης, θα έλεγα, και δυνατότητες βελτίωσης της αρχής ηλεκτρισμού και εξυγχρονισμού και στη λειτουργία αλλά και στην τεχνολογία. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον από συζητήσεις που είχαμε με τα ηγετικά στελέχη της ΑΕΚ, διαπιστώνουμε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και προετοιμάζεται γι' αυτό και αυτό μας χαροποιεί. Θέλω να σημειώσω ότι ο ανταγωνισμός, ναι, θα έχει ωφέλη και δεν θα πρέπει να φοβίζει την αρχή ηλεκτρισμού. Αρκεί βέβαια, ως κράτος και ως κυβέρνηση και ως πολιτικά κόμματα, να αφήσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς να διοικούνται από τους καταλληλότερους εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες και να πάψουμε την κομματικοποίηση των Διοικητικών Συμβουλίων. Και μέσω της κομματικοποίησης των Διοικητικών Συμβουλίων και του βολέματος της πλήστης των φορών, του βολέματος των ημετέρων μέσα στα άλλα στελέχη και διευθυντικές θέσεις των ημικρατικών οργανισμών. Αυτό είναι που πληγώνει κατά κύριο λόγο, θα έλεγα, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα των ημικρατικών οργανισμών. Αν εξυγχρονίσουμε τον τρόπο διορισμού των διοικητικών συμβουλίων και εισάξουμε και την αρχή της προσωπικής αστικής ευθύνης για εγκληματικές αποφάσεις ή αμέλειες τους, θα δούμε όλοι τεράστια βελτίωση. Θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση κλείνοντας στον κύριο Στεφάνου στην αναφορά που έκαμε για το κόστος των ρήπων που πληρώνουν οι Κύπροι πολίτες και οι κυπριακές επιχειρήσεις βέβαια από την καθυστέρηση στην εισαγωγή του φυσικού αερίου. Η καθυστέρηση ξεκίνησε από το 2007. Με απόφαση της Βουλής και ψήφους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, που παρεμπόδισαν τότε την κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου να εισάξει το φυσικό αέριο. Άρα, χρονολογείται δυστυχώς το κόστος των ρήπων, αλλά και η οικονομική επιβάρηση και στις κυπριακές επιχειρήσεις και στα κυπριακά νοικοκυριά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση. Άρθρα 1-17, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, παρακαλώ. 44 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 44 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα τα άρθρα, γι' αυτόν έπιεν και τόση ώρα η συζήτηση. Επειδή κάποιος προηγουμένως μου είπε είναι ομόφωνα και ξέρω εγώ, αυτό δεν μιλούμε. Τα επικίνδυνα είναι τα ομόφωνα συνήθως στην κουβέντα. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 44 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 44 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπαριθμόν 7 θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου του 2018, νόμος του 2018. Παρακαλώ τη γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Έγκριση του προϋπολογισμού του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2018, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 7.782.000 ευρώ και συνολικά έσοδα του ιδίου ύψους. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Δεύτερη ανάγνωση. Υπάρχει ο κύριος Βότσης. Ναι. Πολύ σύντομα από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε. Απλά να πω ότι όσα λέμε που αφορούν τον διαχειριστή και το άνοιγμα της αγοράς, θα πρέπει για να μπορούν να υλοποιηθούν βεβαίως να ανεξαρτητοποιηθεί ο διαχειριστής και στους δύο ρόλους που θα έχει με τη νέα ένταξη πραγμάτων. Άρα, σε όσους έκαναν προηγουμένως πάλι κριτική κλπ., πεδίο λαμπρών να φέρουν το νομοσχέδιο πριν την επόμενη χρονιά και να ξέρουν ότι ψηφίζουμε με τον προϋπολογισμό, αλλά αν την επόμενη χρονιά έρθει ένα οποίο μας προϋπολογισμός διαχειριστεί χωρίς να έχει διαχωριστεί από την ΑΕΚ, για να μπορεί αντικειμενικά να κάνει τη δουλειά του, όπως είπε και ο Μιχάλης προηγουμένως, θα έχουν πρόβλημα στην ψηφίση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ψηφοφορία. Έκαμε στη δεύτερη ανάγνωση, ναι. Άρθρα 1-12, κύριε Πρόεδρε. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 44 παρόντες, 44 ψήφοι υπέρ. Ωραία. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε το σύνολο, παρακαλώ. Για το σύνολο, παρακαλώ.
να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 44 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 43 ψήφοι υπέρ και ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει. Ψηφίζεται σε νόμο των νομοσχέδιων το υπαριθμό 7. Το υπαριθμό 8 θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2018, νόμος του 18, του 2018, ναι. Να διαβαστεί ο σκοπός. Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 10.928.140 ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 10.290.100 ευρώ. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Δεύτερη ανάγνωση, ο κύριος Παπαγιάννης. Ναι, κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι είναι καλύτερα να είμαστε ουσιαστικοί, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ψηφίζουμε σήμερα τον προϋπολογισμό, εμείς θα το ψηφίσουμε. Όμως, καλό θα ήταν να δούμε τα παραδείγματα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και συγκεκριμένα της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, που οι πληρωμές για τους αγρότες έρχονται στους 2-3 μήνες, ενώ στην Κύπρο συνήθως είναι στους 14 μήνες. Είναι μια σημείωση για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερη ανάγνωση. Άρθρα 15, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 42 παρόντες, 42 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα τα άρθρα, τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε, σας παρακαλώ, για το σύνολο. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 43 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 43 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπαριθμό είναι νέα θέμα. Είναι ο περί προϋπολογισμού του Ταμείου για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας του 2018, νόμος του 2018. Παρακαλώ την Γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 48.794.917 ευρώ και συνολικά έσοδα ύψους 50.234.904 ευρώ. Ομιλητές επί θέματος αρχής, ξεκινούμε τον κύριο Θεοπέμπτσου. Κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά δεν μπορώ να μην εκφράσω την απογοήτευση μου για το γεγονός ότι με τόσους υπαλλήλους και με τόσα λεφτά έπρεπε να κάνουμε παραπάνω δουλειά. Έχουμε ακόμα προβλήματα στην προώθηση των ΑΠΕ. Έχουμε κυβερνητικά κτίρια τα οποία νοικιάζουμε χωρίς να εφαρμόζουμε τους κανόνες για την πιστοποίηση των κτιρίων. Κάνουμε συμβόλαια με νέα κτίρια τα οποία με βάση των νόμων έπρεπε να τσεκαρίσκουμε για την ενεργειακή τους απόδοση, αλλά υπογράφουμε συμβόλαια χωρίς καν η κυβέρνηση να υπογράφει τον νόμο. Έπρεπε να ετοιμάσουν συμβόλαια για να, υποδειγματικά για να βοηθήσουν τον κόσμο να μπαίνει σε συμφωνίες για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Διακόπτουμε κάθε λίγο το σύστημα των φωτοβολταϊκών με το net metering και γενικά. Επαναλαμβάνω, είμαι πολλά απογοητευμένος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία ενέργειας, για να μην προσθέσω και τα άλλα τα θέματα τα οποία έχουμε σχετικά με τα θέματα της ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Κώστα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θέλουμε να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την έντονη απογοήτευσή μας, γιατί ως Βουλή και παρόλες της κατ' επανάληψη δεσμεύσης του αρμόδιου Υπουργού εδώ και πάνω από 3 χρόνια, ακόμα αναμένουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη ΣΑΠΕ, τον οποίο η διείσδυση στο ηλεκτρικό ισοζύγιο δεν είναι αυτή που θα πρέπει να είναι και σίγουρα θα πρέπει να αυξηθεί. Σημειώνουμε ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορίου τον περασμένο Νιόβρη, ρωτήσαμε για μια ακόμα φορά τον αρμόδιο Υπουργό γιατί δεν μας παρουσιάζουν το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ο Υπουργός ρώτησε τους υπηρεσιακούς του γιατί δεν είχαν αποστείλει στη Βουλή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τους ζήτησε να το κάνουν αμέσως. Δυστυχώς, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας πριν 3 εβδομάδες, η αρμόδια λειτουργία του Υπουργείου και κατόπιν σχετικής ερώτησης μας απάντησαν ούτε καν γνωρίζουν αν έχει ετοιμαστεί ένα νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Και τότε αναφέρουμε, γιατί έγινε πολλή συζήτηση προηγουμένως, για τις ΣΑΠΕ, ουσιαστικά σχεδιασμός δεν υπάρχει. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ως κόμμα αλλά και ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας για 2 χρόνια ζητούσαμε επίμονα από την κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή κανονισμούς για να λύσουμε το πρόβλημα βιωσιμότητας του Ταμείου, το οποίο συνεχώς γινόταν και πιο σοβαρό λόγω της μεγάλης μείωσης του κόστους αποφυγής αλλά και της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της οικονομικής κρίσης. Λίγο πριν την καταρρεύση του Ταμείου και μετά από εντονότερες πιέσεις της Επιτροπής, η κυβέρνηση με καθυστέρηση πέραν των 2 ετών έφερε μια λύση στη Βουλή με την οποία ουσιαστικά όλο το βάρος το επομίζονταν οι καταναλωτές, αφού αυτοί βασιζόταν στη σοβαρή αύξηση του τέλους για τις άπεσους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας πήρε για μια ακόμα φορά το βάρος να λύσει το πρόβλημα, προτείνοντας προσωρινή λύση μέχρι τα τέλη του 2019 και να ψηφίσει το Δεκέμβριο του 2016 μικρή αύξηση του σχετικού τέλους, αλλά και αύξηση της χορηγίας της κυβέρνησης από τη δημοπράτηση των ρήπων για να αποτραπεί η κατάρρευση του Ταμείου. Γι' αυτό και καλούμε και από αυτό το βήμα το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας να τροχοδρομήσει τη διαδικασία ετοιμασίας νέων κανονισμών, οι οποίοι σύμφωνα με τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών θα περιλαμβάνουν μεθοδολογία βάσει της οποίας θα καθορίζεται το τέλος ανάλογα με το κόστος αποφυγής. Όσα και τονίζουμε το γεγονός ότι δυστυχώς και στο φετινό προϋπολογισμό του Ταμείου τα κονδύλια για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι ελάχιστα και αποτελούν μόνο το 6,37% και συγκεκριμένα 2,7 εκατομμύρια ευρώ από συνολικά 42,3 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το συνολικό κόστος επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών μείωσε κατά 33% των συνολικών ποσών των 3 εκατομμυρίων ευρώ που πρότεινε για τον προϋπολογισμό του Ταμείου, και σωστά το έκανε το Υπουργείο Ενέργειας, για το σχέδιο θερμομόνωσης οροφής υφιστάμενων κατοικιών, ένα σημαντικό σχέδιο που θα βοηθήσει αρκετούς συμπολίτες μας και θα τονώσει την οικονομία. Τέλος, καλούμε την κυβέρνηση να μελετήσει σοβαρά την εισήγηση της Επιτροπής για μείωση του τέλους που καταβάλουν οι καταναλωτές λόγω του πλεονάσματος που έχει δημιουργηθεί, σήμερα είναι περίπου 7 εκατομμύρια, αλλά και των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σημαντική αύξηση του ποσού που θα εισπραχθεί το 2018 από τη δημοπράτηση των ΡΥΠ. Γι' αυτό και στηρίξαμε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, όπως σε 6 μήνες το Υπουργείο παρουσιάσει στη Βουλή την κατάσταση του Ταμείου για να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε το τέλος. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το κίνημα Αλληλεγγύη στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την πρόθεση των ΑΠΕ με πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε όμως την εκτελεστική εξουσία πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του τέλους κατανάλωσης, νοουμένου, και το τονίζω, ότι θα δει τα έσοδα της τα οποία θα εισπράξει. Κύριε Πρόεδρε, η Αλληλεγγύη θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το σύντομο, κύριος Βότσης. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι με έχει καλύψει απόλυτα ο συνάδελφος ο Κώστας και ο Γιώργος, γιατί ακριβώς σαν Επιτροπή Εμπορίου κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την σωστή εξέλιξη των πραγμάτων. Τα υπενθύμησε ο Κώστας, δεν θα τα επαναλάβω γιατί φτάσαμε και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η ευχάριστη νότα της όλης υπόθεσης του φετινού προϋπολογισμού είναι ότι οι προβλέψεις των εσόδων από τους ρήπους φαίνεται, αν όντως υλοποιηθούν, ότι θα είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα για την Κύπρο, με αποτέλεσμα να μας δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε, και ομόφωνα επιτροπή το έχει κάνει και είναι και στην έκθεση, από την εκτελεστική εξουσία πριν το εξάμηνο να έρθει ενώπιον μας να δούμε την νέα τάξη πραγμάτων που έχουν πάει οι ρήποι και αν υπάρχει δυνατότητα με τη νέα τιμή που θα μπορούμε να εισπράξουμε από τους ρήπους να βελτιώσουμε τα έσοδα του Ταμείου, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα τη συνεισφορά του πολίτη, θα ζητήσουμε να γίνει και για το δεύτερο εξάμηνο. Από εκεί και πέρα, συμπληρώνω τη φωνή του Γώστα ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ ακόμη το περιμένουμε. Κριτική τη βάζουμε κάτω και ελπίζουμε τούτη τη φορά να το δούμε επιτέλους το Εθνικό Σχέδιο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βότση. Ο κύριος Γιώργος Περδίκης. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμε, αλλά θα αναγκαστώ να καταθέσω μια αιρετική θέση σε σχέση με αυτές που ακούστηκαν προηγουμένως. Καταρχήν πρέπει να πω ότι
Ως κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πρωτοσταθήσαμε στη δημιουργία αυτού του ταμείου και πρέπει να πω, επειδή ακριβώς απουσιάζει σήμερα από τη Βουλή, ένας από τους προτεργάτες αυτού του ταμείου ήταν ο Σόρων Κασίνης. Πρέπει να αναφέρω ακριβώς αυτήν την πραγματικότητα, την ιστορική λεπτομέρεια και να δώσω τα εύσημα. Επί της Υπουργίας του κ. Γιώργου Λιλίκα, εντάξει, να μην τον αφήσουμε πίσω, είμαι παραπονεμένος. Πέραν τούτου, από την αρχή που δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο και στη συγκεκριμένη νομοθεσία που έχουμε μπροστά μας, υπάρχει πρόνοια σαφέστατη για ενίσχυση του ταμείου από τα δημόσια ταμεία. Διότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ανάφερα και προηγουμένως από τους εμπνευστές του και τη Βουλή που το ψήφισε, προϋποθέτει ότι είναι στρατηγικός στόχος ύψης του δημοσίου συμφέροντος η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και το λέω τούτον, κύριε Πρόεδρε, γιατί από πολλούς ομιλητές προηγουμένως αναφέρθηκε περίπου ως βάρος στα δημόσια ταμεία, γιατί τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε η κυβέρνηση, που εγώ λέω την ευθύνη της κυβέρνησης, να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανανεώσιμων Ενέργειας. Θέση μας είναι ότι το Ταμείο Ανανεώσιμων Ενέργειας πρέπει να έχει υψηλούς στόχους και να χρηματοδοτείται και από τα δημόσια ταμεία. Να μην είναι χρηματοδοτούμενο μόνο από τους καταναλωτές. Και να πω πέντε μόνο σε πολύ συντομία σημεία που έχει ελλείψεις αυτών που έχουμε μπροστά μας. Πρώτο. Ενώ το Υπουργείο Εμπορίου είχε ζητήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό για ηλιακές στέγες σε ευάλωτες οικογένειες, το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε μόνο 1,5 εκατομμύριο. Και δυστυχώς αντί 2,5 εκατομμύρια, εγκρίνουμε σήμερα 1,5 εκατομμύριο για τις ηλιακές στέγες σε σπίτια ευάλωτων οικογενειών. Δεύτερο, δεν γίνεται καμία προσπάθεια άντρησης κοντιλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προϋπολογισμός του 2017 είχε 58.000 κοντίλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 2018 έχει 0. Συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται τα αιωλικά πάρκα. Υπάρχει πρόνοια για χρηματοδότηση νέων αιωλικών πάρκων. Παρά την πολιτική τοποθέτηση ότι δεν θα συνεχιστεί η δημιουργία νέων αιωλικών πάρκων. Δεν χρηματοδοτούνται οι πράσινες στέγες. Δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς, αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και δεν χρηματοδοτούνται επίσης καθόλου τα οποιαδήποτε μέτρα για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, όπου είναι και η αχίλλειος τέρνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση. Άρθρα 1-7, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 34 παρόντες, κύριε Πρόεδρε. 35 και θα γίνουν 36. 36, κύριε Πρόεδρε, 36 ψήφοι υπέρ. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε για το σύνολο, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 37 παρόντες, κύριε Πρόεδρε, 37 ψήφοι υπέρ. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπαριθμό 10 θέμα είναι ο περινοητικής, ο περινοητικά καθυστερημένων ατόμων, τροπητικός νόμος του 17, πρόταση νόμου της κυρίας Στέλλας Κυριακίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκοσίας. Παρακαλώ τη γραμματεία να διαβάσει το σκοπό. Τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε αυτός να συνάδει με τις ρυθμίσεις του περί της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και περί συναφών θεμάτων κυρωτικού νόμου του 2011, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής? Εφόσον δεν υπάρχουν... Ναι, κυρία Κουκουμά. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την πρόταση νόμου. Απλά θέλουμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας, γιατί περιορίζεται μόνο στην τροποποίηση των τίτλων και των επικεφαλίδων που σχετίζονται με αυτόν την νομοθεσία. Δηλαδή, από νομοθεσία που αφορά τα νοητικά καθυστερημένα άτομα σε άτομα με νοητική αναπηρία. Από το 2011 υπάρχει έτοιμη νομοθεσία που θα τροποποιούσε συνολικά, γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουν κατατεθεί και παρατεθεί στα πλαίσια της συζήτησης και δυστυχώς δεν έχει φτάσει ποτέ στη Βουλή. Γι' αυτό θέλουμε με τούτη την ευκαιρία να καλέσουμε την κυβέρνηση
συντομότερο να φτάσει στη Βουλή η νομοθεσία για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα άτομα και όχι απλά να αλλάξουμε την βιτρίνα και την εικόνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κυριακίδου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν σκόπευα να μιλήσετε, ούτε διάβασα ότι ήταν ομόφωνο και είπα ότι να προσπαθήσω τουλάχιστον να ακολουθήσω και να σεβαστώ και τον χρόνο όλων. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή και την αντικατάσταση μιας απαράδεκτης, ξεπερασμένης ορολογίας που αφορά τα άτομα με νοητική αναπηρία. Μια αλλαγή την οποία και οι ίδιες οι οργανώσεις των αναπήρων ζητήσαν να προχωρήσουμε άμεσα, ώστε να συνάδει με τη σύμβαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Και όπως έχει ήδη συζητηθεί στην Επιτροπή και είμαι σίγουρη και η συνάδελφος το γνωρίζει, η οποία ήταν εκεί, μας έχουν ενημερώσει ότι ετοιμάζεται ήδη μια νέα νομοθεσία, η οποία θα εξυγχρονίσει την παρούσα νομοθεσία και στην οποία θα συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, την οποία χαιρετήσαν και οι ίδιες οργανώσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεύτερη αναγνώση, παρακαλώ. Άρθρα 1-7, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 39 παρόντες, κύριε Πρόεδρε. 40 παρόντες, κύριε Πρόεδρε. 40 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα τα άρθρα. Τρίτη ανάγνωση. Ο περινοητικά καθυστερημένων ατόμων τροποποιητικός νόμος του 2017. Ψηφίστε, παρακαλώ. Ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 40 παρόντες, 41 παρόντες, κύριε Πρόεδρε. 41 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. Το περί υποαριθμών 11 θέμα είναι ο περί προϋπολογισμού της Πανκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018, νόμος του 18. Να διαβαστεί ο σκοπός. Έγκριση του προϋπολογισμού της Πανκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 249.236 ευρώ και έσοδα του ίδιου ύψους. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. Δεύτερη ανάγνωση. Άρθρα 1-15, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίστε, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 39 παρόντες, κύριε Πρόεδρε. 39 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα τα άρθρα. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού της Πανκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018, νόμος του 2018. Ψηφίστε, παρακαλώ. Ομόφωνα το νομοσχέδιο, ψηφίζεται σε νόμο με αριθμούς 41-41, έτσι. Μάλιστα. Το υπαριθμό 12 θέμα δεν είναι έτοιμο. Το υπαριθμό 13 θέμα αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία. Ερχόμαστε τώρα, παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, πριν το σχέδιο υπηρεσίας, έχω μία παράκληση από το σύνολο και ομόφωνα της Επιτροπής Νομικών, η οποία παρόλο που μας φέρνει λίγο πιο παλιές εποχές, ότι δεν πρέπει να γίνεται αναβολή, εκτός μόνο για 24 ώρες, με την υπόσχεση σας ότι κανένας δεν θα το επικαλεστεί ως προηγούμενο για να πάμε σε παλιές κακές πρακτικές, θα κάνω αποδεκτή την εισήγηση να παρακαλέσω να γίνει η καλύτερη επεξεργασία και να το δούμε την άλλη εβδομάδα. Ερχόμαστε τώρα... Ποιος σας ζήτησε τον λόγο? Ο κύριος Γεωργίου, ο Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών. Κύριε Πρόεδρε, μωρόν το σέβας. Η εξεργασία των κανονισμών έχει γίνει σε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών. Τα νέα δεδομένα εννοώ, κύριε. Τα νέα δεδομένα όπως έχουν τεθεί σε. Ναι. Δεν... με τις προτάσεις για. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Είτε με τις προσθήκες άλλες, αναποδογυρίζουν όλες τις διατάξεις. Σύμφωνα. Είναι. Παρότητα και υπευθυνές Επιτροπής Νομικών. Μέσα στις νέες. Τα θέματα σωστά. Μέσα στις νέες κανονισμούς, αν φτάσουμε ποτέ και τους εφαρμόσουμε. Έτσι οι πρακτικές δεν θα επιτρέπονται να έρχονται τροπολογίες τελευταία στιγμή. Ερχόμαστε τώρα και στο σχέδιο ψηφίσματος που έχει κατατεθεί σήμερα με τη μορφή του κατεπήγοντος εκ μέρους της Βουλής
με επεξεργασία που έκαμε ο πρόεδρος της Βουλής. Για την καταδίκη της παράνομης δράσης της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αναφέρωτων ενεργειακών της δικαιωμάτων εντός της ΑΟΣ της, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ειδικότερα της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Το ψήφισμα έχει αποσταλεί σε όλους και αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε που θέλει να κάνει οποιαδήποτε παρατήρηση για το ψήφισμα, να διαβαστεί το ψήφισμα. Παρακαλώ, κύριος Χρήστο, να παρακαλέσω έτσι όσο έχω πει ότι νοουμένου ότι δεν θα υπάρχουν τροπολογίες, νοουμένου ότι δεν θα υπάρχουν τροπολογίες, το ψήφισμα θα ψηφιστεί σήμερα και θα δώσω τον λόγο σε 2-3 λεπτά στο κάθε κόμμα να δει, να πει τις δικές του επιπρόσθετες απόψεις και ιδέες. Άρα, αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχουν τροπολογίες, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ζητήσω μια προφορική αλλαγή, αν γίνεται αποδεκτή. Όχι, δεν θα κάνω αποδεκτή καμία. Σας το λέω από τώρα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε τροπολογία, αποσύρω το ψήφισμα και το παίρνω στη σύσκεψη των αρχηγών να το δουν. Και ένα τέτοιο ψήφισμα δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να δέχεται τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω. Ναι. Επί της διαδικασίας. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι συμφωνούμε με το πνεύμα και τη φιλοσοφία του ελληνικού. Όχι, κύριε Χρήστο, νομίζω δεν έγινε αντιληπτός. Επειδή εσείς δεν θα βάλετε τροπολογία, απλώς θα την πείτε, αντιλαμβάνομαι. Θα πείτε την άποψη. Δεν θα την πω. Απλά θέλω να καταγραφεί η διαφωνία μας σε ένα σημείο. Κάτσε ένα λεπτό. Θα σας δώσω τον λόγο. Η κυρία Ρωτοκρήτου, έχει κάποιον που έχει τροπολογία? Επί της διαδικασίας. Η κυρία Ρωτοκρήτου, ο κύριος Περδίκης και μετά ο κύριος Λουκαΐδης. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη διαδικασία, πρέπει να ομολογήσω ότι η διαδικασία δεν αφορά μόνο την διαδικασία εδώ κατά την διάρκεια της Ολομέλειας. Προφανώς πρέπει να αφορά και την διαδικασία που προηγήθηκε. Το προσχέδιο το οποίο είχαμε υπόψη μας, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ άλλων, το οποίο είχαμε δει και με το οποίο συμφωνούσαμε, περιείχε και μία αναφορά περί ικανοποίησης αυτού του σώματος για την πρόσφατη δήλωση που υπήρξαν στην άτυπη σύνοδο κορυφή. Μην κουράζεστε. Απεδέχθη ο εισηγητής να την αποσύρει. Μην κουράζεστε. Άρα, μιλώντας μας, ο εισηγητής ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Για ποιον μιλάτε? Κύριε Πρόεδρε, ίσως επειδή, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, να μην υπάρχει καμία σύγχυση. Βέβαια. Ακούω. Στο προηγούμενο προσχέδιο υπήρχε πρόνοια, αν δεν απατώ, ήταν η παράγραφος 4, σύμφωνα με την οποία το ψήφισμα εισηγήτων να χαιρετήσει η Ολομέλεια την πρωτοβουλία ή την δήλωση, αν θέλετε, του κυρίου Τούσκ που έγινε στην άτυπη σύνοδο κορυφής πρόσφατα. Αυτή η παράγραφος έχει αφαιρεθεί. Ναι, διότι απεδέχθη ο Δημοκρατικός Συναγερμός να αφαιρεθεί, που ήταν ο εισηγητής. Εζήτησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να αφαιρεθεί. Μάλιστα. Μετά από διαβούλευση που είχαμε. Ναι, ο κύριος Νεοφύτου. Παρακαλώ, ο κύριος Νεοφύτου έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δικαστικά μιλούμε, κύριε Περδίκη. Κύριε Πρόεδρε, όντως, όταν πήραμε το προσχέδιο, χθες το απόγευμα επικοινώνησα με την κυρία Εύη Χατζηγιάννη και είπα ότι γίνεται μια προσπάθεια να πάμε με έναν κείμενο ομόφωνο. Και θεωρώ, είπα, ότι υπάρχει μια απόφαση του άτυπου συμβουλίου που κατά την άποψή μας ήταν στη σωστή κατεύθυνση και θα ήταν καλό στο ψήφισμα. Να μην πούμε στην ουσία όμως, στο διαδικαστικό. Ναι. Γιατί είναι, γιατί δεν είναι πάνω. Ναι. Για να προσθεθεί. Και προσθέθηκε. Αντιλαμβάνομαι ότι επειδή κυκλοφόρησε το κείμενο, υπήρχε μια κατανόηση να μην κάνει οποιοδήποτε αλλαγές. Υπήρξε συγκεκριμένη ομάδα που ένιωθε ότι δεν έπρεπε να γίνουν αλλαγές πάνω στο κείμενο που μας διεβιβάστηκε. Και είπα ότι ας μην κάνουμε καυγά για αυτό το ζήτημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αφαιρεθεί και θα το πούμε στη συζήτηση ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ευχαριστώ, κύριε Αβέροφ, αλλά κύριε Νοφίτο, ένα λεπτό. Κύριε Αρετοκρίνο,
με τον ίδιο τρόπο που στο προτελευταίο κείμενο εκυκλοφόρησε και περιέχεται αυτό και σε άλλα προηγούμενα περιέχοντα άλλα. Όταν αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής συνενετικά να καταλήξει σε έναν κείμενο, υπήρχαν και άλλες εισηγήσεις οι οποίες μετά από διαβούλευση και έντονες απόψεις, παρόλο που ήταν έντονες οι απόψεις, απεδέχθηκαν οι εισηγητές να μην περιληφθούν και να ακολουθηθεί η διαδικασία να υπάρχει ένα ομόφωνο ψήφισμα ή δυνατόν και ανεξάρτητα τούτου να τονίσουν στοιχεία τα οποία θεωρούν σημαντικά. Από εκεί και πέρα, ξεκαθαρίζω, η διαδικασία, το να μπαίνει ο Πρόεδρος μπροστά, να κάνει όλη αυτή τη συνένεση και να ερχόμαστε εδώ να μπαίνουν τροπολογίες πάνω, εγώ προσωπικά δεν μπορεί να την αποδεχτώ και θα αποσύρω το σύνολο του ψηφίσματος για να γίνει άλλη φορά. Εκτός εάν αποδεχτείτε την εισήγηση μου, η οποία λέει ο κάθε κόμμα συμπληρωματικά ή και με κριτική άποψη ή οτιδήποτε στο ψήφισμα να πει την άποψη του, όχι να καταθέσει τροπολογία. Δικαιούστε και να καταθέσετε τροπολογία, δικαιούμαι και εγώ να αποφασίσω τι κάνω με το ψήφισμα που σας έφερα μπροστά. Ο κύριος Λουκαϊδής. Κύριε Λουκαϊδή, με συγχωρείτε. Θέλω να ακούσω πρώτα τον κύριο Περδίκη, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Περδίκης. Κύριε Περδίκη, κυρία Ρωτοκρήτου, πρωτολογήσετε. Έχω λίγο, νιώθω που έτσι λίγο άσχημα, κύριε Πρόεδρε, και το λέω έτσι με πολύ αγάπη και εκτίμηση προς το πρόσωπο σας, γιατί είμαστε και χρόνια συνεργάτες. Όταν κατέθεσα πριν μια εβδομάδα αυτόν την πρόταση για ψήφισμα, μαζί να ακούσαμε την γνώμη του κυρίου Αβέρο, που είπε να κάνουμε μια προσπάθεια να έρθει κάτι συνενετικό, να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Αυτές οι διαδικασίες που βλέπω τώρα μπροστά μας, εγώ τούτο το ψήφισμα το έχω δει αλλάξει τις τελευταίες 12 ώρες τρεις φορές. Δεν είναι αυτή η διαδικασία που θα ήθελα να γίνει. Αν και να το αποσύρετε, εγώ λέω να μείνει προς συζήτηση, να το δούμε πιο ψυχρά, να ακουστούν οι απόψεις, να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων και να έρθει την ερχόμενη Παρασκευή. Πολύ σωστά. Αυτό θα κάνουμε. Ή δυνατόν ομόφωνα, ας πούμε. Και θέλουμε να είναι ομόφωνα και εμείς θέλουμε να είναι ομόφωνα. Είμαστε στη διάθεσή σας για τις αναγκαίες. Κύριε Περδίκη, υπό τα δεδομένα ότι δεν μπορεί σήμερα να ακολουθηθεί η διαδικασία, το ψήφισμα πάει, ψηφίζεται και ο καθένας λέει την άποψη του σε κάποια σημεία που νιώθει έντονα, η άλλη επιλογή μου είναι να πάει την άλλη εβδομάδα. Ο κύριος Δουκαΐδης. Συμφωνώ, αν θα καταλήξουμε έτσι, εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Θέλω να πιστώσω τον κύριο Περδίκη, γιατί αμέσως συγκατάνευσε στη θέση που εκφράστηκε στη σύσκεψη αρχηγών να αναβάλουμε τη συζήτηση και να επιχειρήσουμε συνενετικά να βρούμε μια κατάληξη που θα μας εκφράζει όλους. Δεν είχε σύσκεψη αρχηγών εχθές για να μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά να συζητήσουμε. Οπότε η διαδικασία της προσπάθειας εξέβρεσης συνένεσης έγινε τηλεφωνικά μέχρι και πριν λίγη ώρα. Μέχρι τις 10 το πρωί. Μέχρι να ξεκινήσουμε την Ολομέλη. Ναι, ναι. Θέλω να επιστωθεί και ο κύριος Αβέροφ Νεφίτου που έδειξε κατανόηση στις δικές μας επιφυλάξεις για μια τροπολογία που είχε καταθέσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πρακτική. Επιχειρούμε, αν τα καταφέρουμε, να βρίσκουμε συνένεση. Ναι, ναι. Με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, έστω και αν κάποιος θεωρεί ότι κάποιες επιπρόσθετες θέσεις θα έπρεπε να συμπεριληφθούν. Και έχουμε ένα αποτέλεσμα μπροστά μας. Εμείς νομίζουμε ότι μπορεί και να το ψηφίσουμε, όπως έχει. Αλλά αν υπάρχει και άλλοι, κάποιοι αισθάνονται την ανάγκη να πάμε πίσω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το αναβάλω μια εβδομάδα, γιατί είναι τόσο σοβαρά τα θέματα που τίθενται. Και να προσπαθήσουμε να βρούμε συνένεση σε κάποια άλλα συζητήματα, εμείς το αποδεχόμαστε. Αλλά ειλικρινά θεωρούμε ότι και αυτόν τον κείμενο, όπως έχει καταλήξει, χωρίς να εκφράζει τις maximum θέσεις κανενός, είναι ένα ικανοποιητικό κείμενο που μπορεί να γίνει αποδεκτό συνενετικά. Αν όχι, δεχτεί εισήγηση. Κύριε Λουκαϊδή, έστω και ένας να ζητά αναβολή, να αποδέχεται την δεύτερη εισήγηση, η πρώτη μου εισήγηση, σας την είπα. Έστω και ένας να διαφωνεί με την πρώτη μου εισήγηση και να αποδέχεται τη δεύτερη που είναι μία εβδομάδα αναβολή, πάμε για μία εβδομάδα αναβολή. Και αντιλαμβάνομαι ο κύριος Περδίκης προτιμά μία εβδομάδα αναβολή, έτσι. Και έτσι. Μία εβδομάδα αναβολή, να το δούμε σε σύσκεψη αρχηγών. Κεφάλαιο δεύτερον κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων έχει ήδη γίνει. Κεφάλαιο τρίτον ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν δοθεί γραπτός. Κεφάλαιο τέταρτον, θέματα εγγραφέντα για συζήτηση. Δεν θα μπούμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυμίζω τη σύσκεψη που έχουμε αμέσως μετά.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας. Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στις 11 το πρωί ακριβώς, με ημερησία διάταξη η οποία σας ασταλεί. Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.